για πάμε, για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φωτσχορογμύπηρο, καψούριδες! Ζουμπουσάδες, ζουμπουσίτσες και ζουμπουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμπτουδόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό! Πάμε να τα κάνουμε ένα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα αεργόρια, να περάσουμε την παρακάτω από τη μελαγχολία και να κάνουμε και σήμερα μια γνήμια αυθεντικά ζουμπουσάδα! Δεν ξέρω πώς μας ακούνε σήμερα. Η αλήθεια είναι νωρίς με την αυγούλα, πρωί-πρωί, γιατί το βράδυ πρέπει να είχε από τον περισσότερο κόσμο ξενύχτη μέχρι πρωίας. Για να δει αποτελέσματα, για να δει τα πάνελ. Είναι το πάνελ τα πανέλια, κατά τα κοπέλια, κατά τα παστέλια. Τώρα που είπα παστέλια, ένας να βγει και να πει, παιδιά, όχι απλά χάσαμε, αλλά πάθαμε μεγάλη παρονεθρία, ξέρω εγώ, διασυρθήκαμε, κάζω, τι BBB ήταν αυτή, ούτε αν έβλεπες τα πάνελ και δεν ήξερες τα αποτελέσματα, πραγματικά έλεγες όλοι έχουν κερδίσει οι μπίπιδες. Μπράβο! Δηλαδή, εντάξει, αυτοί που κέρδισαν, κέρδισαν. Αυτοί που είχαν χάσει όμως και συμπεριφερόντουσαν σαν να έχουν κερδίσει ένα πράγμα, τι να πω, τι να πω, τι να πω. Η εκπομπή πολιτική δεν είναι, το ξέρετε, εδώ άλλα πράγματα κάνουμε. Εντάξει, θα πούμε τι έχει γίνει, επειδή η καταμέτρηση συνεχίζεται ακόμα, μάλλον ο Ζέρβας θα πάει με τον Ταχιάο στο δεύτερο γύρο, είναι πολύ μικρή η διαφορά με τον Ορφανό, 7,5 που μπήκα να δω, είναι 14,8 ο Ζέρβας, 14,5 ο Ορφανός. Σας τα λέω αυτά έτσι τώρα για τα δικά μας εδώ. Τζιτζικό σας έκανε περίπατο, πανηγυρίζουν όλοι. Εγώ ένα γενικό έχω να πω, πάντοτε το ξέρετε, μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη ζωή μας, στον κόσμο μας, αλλά με τα κόμματα πάντα έχω έτσι μια αναφυλαξία. Όποιος κοροϊδεύει τον κοσμάκι, όποιος πουλάει ψεύτικη ελπίδα στον κόσμο, το πληρώνει. Όποιος πουλάει ονόματα επίσης, ιστορία, το πληρώνει. Θα πάμε σε εκλογές εθνικές ή 30 Ιουνίου ή 7 Ιουλίου, εκεί. Εμείς θα κάνουμε το πάρτι μας, έχουμε προβλέψει στις 10 Ιουνίου, να μην έχουμε τίποτα μπερθέματα, γιατί μια αναμπουμπούλα, είπα λέω, έχει γούστο να μας το κάνουν εκείνο το Σαββατοκύριακο. Όχι, όχι, εμείς 10 Ιουνίου θα είμαστε εκεί, στον Όμιλο, για να κάνουμε τα δικά μας, τα 20 χρόνια της εκπομπής. Περιμένω, θα πω τώρα και χορηγούς και τα πάντα όλα, περιμένω. Έναν από αυτούς που κόπτονται τόσο πολύ για την Ελλάδα, που κόπτονται τόσο πολύ για το λαό, για τον απλό, τον μικρομεσαίο, τον εργαζόμενο, έναν από αυτούς λοιπόν ο οποίος θα πάρει τα 25 χιλιάρικα από το Ευρωβουλευτιλίκι, να βγει και να πει αύριο, κύριοι, εγώ είμαι ο Τάδε, ο Χατζηδημητρόπουλος, ο Χατζηγραβατιάν, ο Καραπιπερίμ και εκλέχτηκα από το λαό. Τα 25 χιλιάρικα είναι εξωφρενικό ποσό για το μήνα. Τι θα κάνω λοιπόν, θα κρατήσω το ταλιράκι. Νομίζω άνετα ζεις με 5 χιλιάρικα και όσοι δεν ζεις. 5 χιλιάρικα, άνετα φίλε, εμείς βγάζουμε 5 μήνες και με 5 χιλιάρικα, σωστά και όσοι. Και βάλε. Λέω λοιπόν, κύριοι, κρατάω την ταλιρούμπα και τα 20 χιλιάρικα κάθε μήνα για τα επόμενα 4 χρόνια. Κάθε μήνα όμως, για τα επόμενα 4 χρόνια, τα 20 χιλιάρικα θα ταΐζω 20 οικογένειες, στις οποίες θα δίνω από ένα χιλιάρικο το μήνα. Ανεργούς, πολυτεκνούς, ανθρώπους που βρίσκονται σε ένδια και τρομερή φτώχεια, ανθρώπους που τρώνε από τα σκουπίδια, ξέρω εγώ, ή που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνε, 20 οικογένειες και θα ανακοίνωνα και τα ονόματα των 20 οικογενειών. Περιμένω έναν τέτοιο μάγκα δερβίση, ένα καραμπουζουκλί, ένας ή μία μάγκισσα, να βγει και να πει 25 παιδιά, όχι 25, τα 20 στο λαό πίσω. 20 χιλιάρι, ξέρεις τι είναι 1000 ευρώ, ζεις. Μια οικογένεια με 1000 ευρώ ζει, φίλε. Κι όσοι, καλή ιδέα. Αυτό λοιπόν που θα βγει και θα το πει, έτσι, και θα μας δείξει ότι πραγματικά τα έχει, τάντερα, θα τον παραδεχτώ. Επειδή δεν αναμένεται, όμως, εντάξει, οκ.
πέρα από την πανολευθερία που έχει πάθει ο Τσίπρας και την έπαθε την πανολευθερία, γιατί είναι σχεδόν στις 10 μονάδες η διαφορά, 9,5. Νομίζω επειδή κορόιδεψε τον κόσμο, επειδή πούλησε ελπίδα και τελικά έκανε τελείως διαφορετικά από αυτά που είχε πει, πληρώνει και αυτή την απεχθή συμφωνία που έκανε και στιγμάτισε και μια ωραιότατη περιοχή όπως είναι οι Πρέσπες. Για μένα δεν υπάρχει κανένα μακεδονικό, το άκουγα χθες από κάποιους λεβέντιδες, υπάρχει το σκοπιανό μακεδονικό από το στόμα μας, δεν θα ακουστεί ποτέ. Τέλος πάντων, πλήρωσε αυτό. Το πλήρωσαν και αυτοί που τον στήριξαν, βλέπε καμένος, πήρε ποσοστό νικοτίνης. Το πλήρωσαν και διάφοροι άλλοι που δεν είχαν ξεκάθαρο να μας πούν τι και πώς, αλλά και στήριξαν και αυτοί αυτή την απεχθή συμφωνία. Βλέπε το ποτάμι, τίποτα πουθενά ο ποτάμις, βλέπε λεβέντιδες, μία έτσι, μία αλλιώς, μία αυτό, δηλαδή, okay. Εμείς το ξαναλέω, δεν είμαστε με κανένα κόμμα. Προσωπικά εγώ δεν με γεμίζει κάτι και εγώ ψήφισα χθες, πήγα, ψήφισα κανονικά αυτό που νομίζω ότι θα σεβαστεί περισσότερο αυτό που αγαπάω και αυτό θα κάνω και την άλλη Κυριακή. Χωρίς να χρειάζεται να μπούμε σε διαδικασία, θεωρώ ότι όποιος νομίζει ότι είναι τόσο μάγκας επειδή έχει μικρόφωνο για να σας πει ψηφίστε αυτό, okay. Πανηγυρίζουν αυτοί που κέρδισαν, πανηγυρίζουν και αυτοί που δεν κατατροπώθηκαν, που ανέβηκαν, πανηγυρίζουν αυτοί οι οποίοι έχασαν, δηλαδή ένα πράγμα, τι να πω, αν δεν ήξερε κάποιος τι έχει γίνει στα πάνελ, αυτό λέω. Αυτά. Οι εκλογές έχουν μέσα τη λέξη yes, αυτό δεν μου αρέσει εμένα, δηλαδή μια υποταγή, ένα ναι, έτσι κι αλλιώς στους ξένους. Έκλο, yes. Επίσης, το επίπεδο έχει πέσει τόσο πολύ για αυτό που λέμε εδώ και χρόνια, θα κατέβω στις εκλογές, κανένας δεν θα ανέβει, άρα κατεβαίνει σε κάποιο υπόγειο, κάποια σκαλοπάτια. Να πούμε πάλι ευχολόγια, αυτοί που βγαίνουν ή αυτοί που θα βγουν, να προσέξουν λίγο τον κοσμάκι, να ανακουφίσουν λίγο την καθημερινότητά του. Κουράστηκε ο κόσμος. 40 και η αποχή. Σχεδόν δηλαδή στους 10, οι 5, 4 κόμμα κάτι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Αποχή τεράστια. Αποχή τεράστια. Τώρα, μια ανησυχία που διακρίνω και θα το πω έτσι όπως μου έρχεται. Τι θα γίνει, λέει, αν βγει ο Κούλης. Καταρχήν, κανένας δεν μας χάρισε τίποτα από αυτούς εδώ που είναι όπως φαίνεται να φύγουν. Πέρσι αυτοί μας έκλεψαν το πρωτάθλημα, Βασιλιάδης και λοιποί. Άρα δεν έχω κανέναν λόγο να ανησυχώ που θα φύγει αυτός εδώ, ο Αλέξης. Τώρα, για την ανησυχία που υπάρχει για τον άλλον που έρχεται και τα κουμπαριλίκια και αυτά. Θεωρώ ότι ο ισχυρός ΠΑΟΚ και ο ισχυρός Ιβάν Σαββίδης δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Και όλοι θα θελήσουν. Ήδη έχουν πέσει γέφυρες, μαθαίνω. Δεν είναι ένα αμεληταίο πρόσωπο. Δεν είναι μια αμεληταία δύναμη. Ο ΠΑΟΚ, ο λαός του, ο Ιβάν, η Μακεδονία. Δεν είναι. Σε καμία περίπτωση. Άρα όποιος βρει τον τρόπο για να βγει, μαγκές δεν θα κάνει. Πιστεύω εγώ. Και αν τολμήσει να κάνει, θα βρει κόσμο, πολύ κόσμο απέναντί του. Αυτά έτσι ρίσω εν παρόδο, γιατί βλέπω μία ανησυχία και είναι φυσικά εύλογη ανησυχία, έτσι δεν είναι από το πουθενά. Είδαμε ποιοι στήριξαν, ποιοι βγήκαν, ποιοι μίλησαν, πώς τους προμοτάρισαν, τι και πώς. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να λέει αρλούμπες δημόσια, άλλο στο καφενείο, άλλο στο τσίπουρο και άλλο δημόσια, ενώ μάλιστα είναι πρόεδρος ομάδας πλέον, ο κύριος Γιώργος Γεωργίου. Όποιος λοιπόν πιάνει τον ΠΑΟΚ στο στόμα του και λέει διάφορες παπαριές, για να χρησιμοποιήσω τη δική του φρασιολογία, θα πηγαίνει στο δικαστήριο και εκεί θα πρέπει να αποδείξει τα λεγόμενά του. Όποιος λοιπόν ρίχνει λάσπη με τον ανεμιστήρα
Γιατί αυτός είναι παλιός ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Ξέρουμε ότι μιλάει με τον Θωμά Μητρόπουλο. Το έχει πει ο ίδιος. Αυτή είναι η πηγή μου. Βγαίνει λοιπόν και λέει τώρα, πετάει έτσι μια μπαρούφα, ότι ο ΠΑΟΚ αγόρασε, λέει ο Ιβάν Σαββίδης, τον Πανετολικό και την Ξάνθη. Οκ, okay, έγινε. Αφού λοιπόν θες να ασχοληθείς με τον ΠΑΟΚ και τα λες έτσι ελαφρά την καρδία, φάει λοιπόν μια αγωγή και πάμε λίγο να μας αποδείξεις. Να μας πεις καταρχήν τον πληροφοριοδότη σου, να μας πεις την ιαματική πηγή σου, για να μάθουμε από πού αντλείς αυτή την πληροφορία και πώς την πετάς έτσι στο δημόσιο λόγο. Και ξαναλέω, όχι την ώρα που παίζετε κουνκάν με τους φίλους σου ή την ώρα που πίνετε τα τσίπουρα σε κάποιο ταβερνάκι. Δημόσιο λόγο λοιπόν. Όποιος πιάνει τον ΠΑΟΚ στο στόμα του, γιατί δεν είναι μόνο ο Ιβάν ή ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα, σαν ΠΑΕ, είναι εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι παντού στον κόσμο που αισθάνονται θυγμένοι όταν ο κάθε τυχάρπαστος, έτσι για να εξυπηρετήσει τους δικούς του σκοπούς και για να ικανοποιήσει τους δικούς του φίλους και τη δική του μικροπελατεία, βγαίνει λοιπόν και εκτοξεύει διάφορα. Πάρα πολύ ωραία. Η εποχή που ο καθένας έπιανε στο στόμα τον ΠΑΟΚ και μπορούσε να πει οτιδήποτε ήθελε χωρίς να συμβαίνει τίποτα, που αντίστοιχα όταν πάνε να πιάσουν στο στόμα τους το Μαρινάκι, τον Αλαφούζο, τον Μελισανίδη, τον Παραθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, κάθονται προσοχή, κλαρίνο, συμπεμόλ μάλιστα το μεγάλο το κλαρίνο, κάθονται σαν σχολιαρόπαιδα μπροστά στο γυμνασιάρχη το 1960, με τέτοια ευλάβεια και τέτοια υποταγή. Όταν λοιπόν ερχόταν η ώρα να μιλήσουν για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, αυτή εκεί πάνω, αυτή εκεί πάνω, αυτό πέθανε. Δεν θα πέφτει λοιπόν τίποτε κάτω. Περιμένουμε λοιπόν ο κύριος Γεωργίου να μας αποδείξει αυτά που είπε. Αλλιώς θα κληθεί να πληρώσει. Ή να πληρώσει ή να ζητήσει ταπεινά συγγνώμη και να πει, έλεγα μαλαμπίμπιπ. Γιατί είχα πει, ας πούμε, και δυο τσίπορα παραπάνω και δεν ήξερα τι έλεγα. Αυτό. Φυσικά βγήκε ανακοίνωση και από τον Απόλλωνα, που είναι ένα ιστορικό σωματείο και ένα σωματείο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί. Ο άνθρωπος που είναι εκεί έχει δώσει τη δική του μάχη, ο Μονεβασιώτης, και είπε ότι δεν, σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τον Απόλλωνα Αθηνών αυτό που είπε ο Γεωργίου. Είναι η δική του προσωπική άποψη. Γέλια και από τον Πανετολικό βέβαια, αλλά κατάλαβες, ο καθένας πετάει μια μαλαμπίμπι έτσι στον αέρα, δημιουργείται η αναμπουμπούλα, να ο Χαλίφης, να ο έτσι, να... Γιατί πονάει πάρα πολύ το ντάμπλ, καταλάβατε. Πονάει πάρα πολύ που θα πάει να παίξει στο Τσουλού ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινούπολιτών. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε, γουστάρουμε που εκτίδεστε, ζουμουσούρε, να ξέρετε, δεν μας πέφτει με τίποτα. Ό,τι και να λέτε. Ό,τι και να λέτε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Η διάθεση, η ενέργεια, η όρεξη, το κέφι. Εννοώ, γιατί ένας ταξιτζής εκεί στα σύνορα μενεμένης ευός μου, ανοίγει το παράθυρο μου, Κωστή, σε παρακαλώ. Είχα μια κυρία προχθές μέσα που έλεγε, δεν μας πέφτει με τίποτα. Λέω, η διάθεση. Να το διευκρινίσει μετά, λέει, γιατί έχουν, λέει, παθαίνουν ένα ταράκουλο. Ναι, σιγά. Έπαθε αυτή τώρα. Τι έπαθε, να πούμε, υπερηθικολόγηση, τι έπαθε. Την ίδια ώρα λοιπόν που έφυγε ο Μανώλο Χιμένεθ, αυτό είναι το δυσάρεστο νέο του Σαββατοκύριακου, και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς Μανώλο. Τον περιμένουμε, αφού διώξει τον προπονητή που πήρε ο Μελισανίδης εκεί γύρω στον Μάρτιο, θα τον περιμένουμε στον επόμενο τελικό, γιατί είναι γνωστό το σκηνικό. Θα σε περιμένουμε, Μανώλο. Τρεις φορές είναι πλέον σχέση. Όλα τα ζευγάρια περνάνε κάποια κρίση. Ναι, μπορεί να έφυγες. Τώρα πια είσαι αναμνήσι παλιά, κίτρινο γράμμα στο σιρτάρι. Τώρα πια. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μετά το τώρα πια. Αν θέλεις, θα σου στέλνει φωτογραφίες. Εννοώ, εντάξει, μπορεί όχι όλο το
Γιατί μπορεί να μην χωράει, ρε παιδί μου, θα σου στέλνει ένα μέλος. Θα σου στέλνει ένα χέρι. Ε, ο Τσούμπα, το χέρι του. Να σου στέλνει, ξέρω εγώ, τα ματάκια του, τα γλυκά. Να κάνει ένα κοντινό, μια selfie, ε, και όσοι. Θα σου στέλνει ένα πόδι. Τώρα, ποιο πόδι θα είναι αυτό, δεν είναι. Θα σου στέλνει φωτογραφίες για να τον θυμάσαι, Μανόλο. Μια φορά κλόουν, πάντα κλόουν. Αν και αισθάνομαι ένα τσίμπημα όταν λέω αυτή τη λέξη. Γιατί συμμερίζομαι απεριόριστα την αγωνία του ανθρώπου που έχει βάψει το πρόσωπό του και προσπαθεί να κάνει τους άλλους να γελάσει. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του, πολύ αξιοπρεπής και πολύ αγχωτική η ζωή του κλόουν. Εμείς λέμε το κλόουν με την άλλη έννοια, αυτός που ανοίγει τα χέρια και σαν να σκυλοπνίγεται στους τελικούς και δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι πέρσι από το πουθενά και με μία κλοπή, με μία συχαμερή συνεργεία με ένα τερτύπι δικό τους και με ένα ολοκληρωτικά στημένο παιχνίδι έκλεψαν το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Και πήγε και έγινε πρωταθλητής ξαφνικά, όχι Μένεθ, γύρισε πρωταθλητής στη χώρα του. Κοιτάξτε ρε κάτι μούτρα που θέλουν και πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Τσακαλώτο να μην χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της συκλογικής του πανολεθρίας τις ρίσεις του Πάμπλο Γκαρσία. Μπορεί να είναι ΠΑΟΚ, ας αφήσει τη ρίση του Γκαρσία για άλλα πράγματα. Το επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Το κάνει χρήση ο κόσμος του ΠΑΟΚ πολλά χρόνια. Το κάνει χρήση και το χρησιμοποιεί και το έχει σαν φυλαχτό του ο ταλαιπωρημένος Κοσμάκης γενικότερα. Ας το αφήσει. Ας βρει κάτι άλλο να πει ο κύριος Τσακαλώτος. Όχι επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Άστο αυτό. Άστο αυτό. Σας είδαμε όλους. Όταν ξέσκησαν τον ΠΑΟΚ που ήσασταν άφαντοι. Άφαντοι. Θα πρέπει, αν πρέπει να προβληματίσει κάτι έντονα χθες, είναι όπως έδειξε το χάρτη, ένα άσπρο σημείο πάνω δεξιά στον ομό Ροδόπης. Αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται, εκεί το μουσουλμανικό κόμμα τα σάρωσε όλα. Αν υπάρχει κάποιος που ακούει, υπάρχει μια γωνιά της Ελλάδας που είναι παραμελημένη, που είναι παραπεταμένη, που έχουν πέσει από τη γείτονα χώρα και τους δίνουν ό,τι ζητούν, ό,τι θέλουν, εκεί που το προξενείο φροντίζει διάφορα πράγματα, δεν μπορώ να πω παραπάνω. Αν υπάρχει κάποιος που ακούει από το οποιοδήποτε κόμμα, υπάρχει Ελλάδα εκεί και αυτή η άσπρη κοιλίδα, όπως ήταν ο χάρτης χθες και έδειχνε μπλε, κόκκινο, υπήρχε κάπου ένα σημείο που ήταν άσπρο. Λέω, τι είναι αυτό το άσπρο εκεί? Είναι το μουσουλμανικό κόμμα. Και δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι Έλληνες και έχουν μία άλλη θρησκεία, αλίμονο. Δικαίωμά τους. Και δεν θέλουμε να είναι όλοι οι ίδιοι με εμάς, θα ήταν πολύ λάθος. Μακάρι να ήταν όμως έτσι αθώο αυτό, και μακάρι να τελείωνε εκεί η ανησυχία μας και ο προβληματισμός. Και μακάρι να ήταν μόνο ένα διαφορετικό πιστεύω. Όπως θα μιλούσαμε για κάποιον βουδιστή, για κάποιον ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, ζωροαστριστής ή ο οποίος είναι ειδωλολάτρης ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Αυτά. Χορηγούς μπήκα, δεν είπα. Θα τους πω τώρα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα με Whirlpool, καταπληκτικές συσκευές, πλυντήρια, κορυφαίοι στο είδος τους, η έκτη αίσθηση στις ηλεκτρικές συσκευές, τελευταία λέξη τεχνολογίας, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό, θα δώσουμε στα γενέθλιά μας, στο γενέθλιο πάρτι μας 10 Ιουνίου, στον Όμιλο θα δώσουμε ένα καταπληκτικό δώρο, 500 ευρώ και ένα κλιματιστικό εννιάρι Bosch. Όχι ό,τι και ό,τι, όχι μάρκα μέκαψες, έτσι κι αλλιώς τέτοιες δεν έχει η ηλεκτρονέτ και τους ευχαριστούμε. Για το ψάρι το πιο φρέσκο στην πιάτσα, στο Αιγαίον και στο Δικητήριο και στο Ωραιόκαστρο, εκεί θα πάτε πεντανόστιμα πράγματα, φρεσκότατα, το πρωί στη θάλασσα, το μεσημέρι στο πιάτο σας και εστιατόρια έχει και στο Δικητήριο και στο Ωραιόκαστρο. Στην Ψαραγορά μπορείτε να τα φάτε εκεί, 214.000 για το Δικητήριο, 69-56-66, σας τα φέρουν έτοιμα, καθαρισμένα, από λέπια, από εντόστια, μια μαγεία. Ένα πολύ ωραίο σκηνικό έχει στήσει εκεί η οικογένεια Ιωαννίδη.
Νικολαίδη Σαχαροπλαστία, Καρολή και Δημητρίου 235 και 163 και Νάνα Μέλια στο παγωτό και Velvet Μπόσκο και Αγριοκέρασο και American Cookies. Καταπληκτικές γεύσεις που δεν τις έχει κανένας άλλος. Μεγάλα φρεσκότατο. Μοσχοβολάει ο τόπος. Το παγωτό του πουθενά αλλού. Και όλα τα άλλα βέβαια. Και οι τούρτες και τα κεράσματα. Και το πρωί με το καφεδάκι σας. Νικολαίδης. Μοναδικός το είδος του. Και βέβαια δεν ξεχνάτε. Χορηγός πρώτης ώρας, η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 130-150 χρόνια εμπειρία. Το κορυφαίο σχολείο στην πόλη, επειδή με ρώτησαν κάποιοι και με τα δίδακτρα τι γίνεται. Τα δίδακτρα είναι στη μισή τιμή από ό,τι είναι σε ένα άλλο σπουδαίο σχολείο στην πόλη, ας πούμε, ιδιωτικό, γιατί μοιράζονται τα δίδακτρα. Τα πληρώνει το Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας. Και τα μισά και τα άλλα μισά τα πληρώνει ο γονιός. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα προπαρασκευαστικά. Αν το παιδί είναι 5η και 6η δημοτικού, να μάθει άριστα τη γλώσσα που θα του χρησιμέψει πάρα πολύ, πιστέψτε με. Ένα σχολείο με αρχές στις 29 του μηνός, 29 του μηνός, δηλαδή μεθαύριο, στις 7 η ώρα στο Γκέτε, Βασιλής Όλγας 66, θα υπάρξει μια βραδιά ενημέρωσης για τις εγγραφές, για πάντα όσα θέλετε να ξέρετε για το σχολείο αυτό. Εμείς σήμερα κληρώνουμε 5 υπέροχες, 5 καταπληκτικές φανέλες από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Λάρνακας, τα αδέρφια μας στην Κύπρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξη τον Ελευθεριάδη και τα παιδιά που κάθισαν και έφτιαξαν καταπληκτικές φανέλες. Αλέξη μου, επειδή ξέρω ότι ακούς, βάλτες και στον τοίχο να δει ο κόσμος για ποιες φανέλες θα παίξει και θα δούμε ή θα σας στείλω εσάς να τις πάρετε από το ρετούς ή θα τις στείλεις, θα μας πεις εσύ πώς θα γίνει. 5 υπέροχες φανέλες με το double πάνω φυσικά από Λάρνακα, τα παιδιά τα οποία κάθε φορά φτιάχνουν καταπληκτικές φανέλες, καταπληκτικά τη σερτ. Ψάχνω να το βρω τώρα εδώ που το έχω στο inbox. Τρέχω να τη δω τη φανέλα πως είναι για να σας την περιγράψω λίγο. Εδώ είμαστε. Κάτσε. Βάλτε και στον τοίχο, Αλέξη μου. Βάλτε και στον τοίχο. Φανέλες από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Λάρνακας με το double επάνω. Υπέροχες. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 ή και με τις τηλεφωνικές γραμμές στο σταθερό. Νάτες. Καταπληκτικές υπέροχες. ΠΑΟΚ double. Με το δικέφαλο ετώ, με τις δυο κούπες. Βάλτε στον τοίχο, Αλέξη, να τις δει ο κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία. Όπως και η Αγγελική και το ρετούς για τις φανέλες από τη Ζάμπια. Όπως τα παιδιά από το Ανόβερο που μας έστειλαν φανέλες. Όπως τα παιδιά από τη Λαχαναγορά που μας έδωσαν φανέλες και κληρώνουμε στον κόσμο. Και κρατάμε και για μας βέβαια μία πάντα, έτσι. Να τα λέω όλα. Πάντα είναι 5 συν 1. 10 συν 1. Αλίμονο. Μας σκέφτονται και εμάς. Κι όσοι που την έχει τόσει τη διάδεση, την αυταπάρνηση για προσφορά, όλα εντάξει, ε? Ο Γαύρος φέρνει τον Βαλμπουενά, έτος γέννησης 1984. Για βοήθαμε λίγο ρε κι όσοι, γιατί εγώ ήμουν μπούφος στα μαθηματικά. Είχα 20 στην ιστορία και είχα 13 στα μαθηματικά. Είχα 20 στα αρχαία, είχα 14 στην άλγεβρα. Βοήθαμε λίγο, γιατί δεν με τις αφαιρέσεις. 2019 μείον 1984 σου βγάζει 35, γιατί εμένα μου βγάζει 35. Σωστά, ε, καλά τα λέω. Μέχρι εκεί φτάνει το νιονιό μας. Επίσης αυτός ο Σκρτέλ που φέρνουν, 1984 κι αυτός. 2019 μείον 1984, πόσο κάνει ρε παιδιά, σας βγαίνει 35. Φανταστείτε ο Ιωάννης Αβίδης να έφερνε 2 35άριδες ξεζουμισμένους, αφιδατωμένους, με μαραμένα τα κάκαλά τους, να κάνουν τον Γόη και τον Γκαμπόσο στην ομάδα. Τι είχε να ακούσει? Κάτω φέρνει 2 35άριδες και παρουσιάζονται σαν να είναι ο Μάρκο Βαμπάστεν στα 27 του, ο ένας, και ο άλλος σαν να είναι ο Φράνκο Μπαρέζι στα 27 του. Δύο που πρόλαβαν τη νεκρά θάλασσα άρρωστη, τον Βουκεφάλα πόνι να τρέχει ανέμελο πόνι στις παιδιάδες της Πέλας, το μεγάλο πεύκο σε γλάστρα, το ουράνιο τόξο ασπρόμαυρο, όλα αυτά
Και Μούγκα. Μούγκα. Ο άλλος βγαίνει και λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω μεταγραφές. Τα λεφτά από το Τσουλού θα τα ρίξω στο γήπεδο. Ωραίος. Μπρούκλις. Έτσι κάνουμε και εμείς γήπεδα. 20 από τη Δούρου, 25 από τη Σάμπιος Λίγκ, κατά τη 45. Και ο Ερυθρόλευκος, ο οποίος έχει χαρές τώρα, γιατί νομίζουν ότι επειδή άμα θα βγει ο άλλος θα είναι όλα στρωμένα. Ξεχάστε τα αυτά. Ξεχάστε τα αυτά, αν ετοιμάζεστε. Το λέω έτσι γενικότερα. Διάλειμμα. Φεύγω για διάλειμμα και λέω ότι δεν ξεχνάτε το κορυφαίο κατάστημα οπτικών στην πόλη. Βρίσκεται στη Νεάπολη. Είναι ο Μανολόπουλος. Τρεις γενιές. Optic Stores Μανολόπουλος. Ηλίου, Οράσεως, Φακούς Επαφής. Θα δώσουμε και δωράκια αυτή την εβδομάδα γιατί το έχω παραλείψει. Εκεί στην Παναγίλη Σαδάρη 22 πηγαίνετε, μπαίνετε μέσα, μπουκάρετε, λέτε Τσατσαρός, λέτε Ζουμουσού. Λέτε ο τρελός το πρωί λέει ότι είσαι το κορυφαίο κατάστημα οπτικών και βρίσκεται αυτό που θέλετε σε εξαιρετικές τιμές, με μεγάλη ποικιλία σε νέα και παλιά μοντέλα. Επιστρέφουμε! Έτσι, 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 έτσι. Κανένα στεναχωρημένο δεν είδα, όλοι χαρούμενοι. Όλοι, όλοι. Θα κινηθεί πάλι το σύμπαν, το καταλαβαίνετε. Καταρχήν έχουμε εδώ να βγάλουμε δήμαρχο την επόμενη Κυριακή. Λοιπόν, μπορεί αυτός που πηγαίνει να ψηφίσει να σκέφτεται με όποιον τρόπο θέλει. Εμείς έχουμε, ρε παιδί μου, αυτό το... Δεν θα το πω χούι, ούτε ελάττωμα. Έχουμε στο μυαλό μας τον ΠΑΟΚ και έχει ποτίσει μέσα μας αυτό το πράγμα και σκεφτόμαστε εκεί τι και πώς. Λέω εγώ τώρα. Κατά τα άλλα, ο καθένας το έχουμε πει. Ούτε πρόκειται να σας πούμε αυτόν και όχι εκείνον. Ή θυμηθείτε τι έλεγε εκείνος ή τι έγραφε. Ή θυμηθείτε πώς είχε μιλήσει για έτσι ή για αλλιώς. Δεν είπα. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται. Εγώ τι είμαι πιο έξυπνος από εσάς. Γνωρίζετε. Είδα συγκινητικές στιγμές εκεί στο 105 Δημοτικό Σχολείο στη Μαλακοπή που ψήφισα. Τα χαιρετίσματά μου στην Εφορευτική Επιτροπή. Δύο ζουμουσάκια και η κυρία... Δύο ζουμουσάκια συν ένα και η κυρία που είναι Αριανού και μου λέει: σε ακούμε κάθε μέρα με τον άντρα μου στο αυτοκίνητο, γιατί ο άντρας μου είναι άρρωστος μαζί σου. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην κυρία Σοφία. Και βέβαια σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Να θυμίσω βεβαίως, βεβαίως να το θυμίσω. Βεβαίως να το θυμίσω πριν πάμε στις γραμμές. Στα Γιάννητσά, το Πατριαρχείο από τους πιο ενεργούς, από τους πιο δυνατούς, από τους πιο σημαντικούς συνδέσμους της επαρχίας, από τους πιο ενεργούς, το ξαναλέω, έχει πάρτι στις... Κάτσε να το θυμηθώ, περίμενε, να πάω να το βρω. Πάμε στις γραμμές να μην καθυστερούμε και θα το πω σε λίγο. Καλημέρα σας! Ναι! 31 Μαΐου, καφέ μπαρ Αστέρια, πάρτι αγκαλιά με τα τρόπαια. Θα υπάρχουν εκεί οι κούπες του πρωταθλήματος και του κυπέλου, Σούφου ΠΑΟΚ Γιαννητσών ή αλλιώς Πατριαρχείο όπως το ξέρετε. Θα υπάρχει εκεί με 5 ευρώ τιμή εισόδου, μπύρα ή αναψυκτικό. Τα παιδιά γιορτάζουν, γλεντοκοπούν και έτσι πρέπει, δεν μας πέφτει με τίποτα στο Πατριαρχείο, στα Γιαννητσά, για να γιορτάσουν μαζί με τις κούπες. Πάμε τώρα και θα το ξαναπούμε, θα το ξαναθυμίσουμε. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας, ναι! Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό στο Συντριβανίσιο. Τι κάνετε? Καλά ρε τσακαλώτε. Κλέβεις τις ατάκες? Το είδες? Εγώ όταν ξαναρχίζει το πρωτάθλημα θα πω το σύνθημά μου. Όχι, λέω ο τσακαλώτος βγήκε εκεί από τσακαλώτος. Ναι. Αυτή τώρα... Άσους να λένε, ο καθένας λέει... Καλά, εντάξει, δεν πειράζει, okay. Όχι μόνο αυτός, και στο Sky άκουσα και παντού το όλοι... Παντού το επιτρέπεται το να πάει... πες και τέτοια, δεν πειράζει. Όπως εμείς, λοιπόν, το νου σας το έχουμε έτοιμο. Ναι, έτσι. Ρε, και το δεν μας πέφτει με τίποτα. Αυτό υπάρχει και το λέμε κάθε μέρα, αυτό υπάρχει, η διάθεση. Η διάθεση, πρόκειται, να μην παρεξηγηθούμε. Όπα, εμείς τέτοια πράγματα... Σκέψη σου, βεβαίως. Όπως λες, και εσύ, αλλά... Και μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Εγώ δεν... Λοιπόν, η εκπομπή δεν έχει ιδεολογήσει. Θέλω να στείλω στον παραπονιάρη ανεψιό μου, στο πούλμα που το έχει κάνει γεμάτο ζούμου σου και κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, αγόρι μου. Στο Δήμο των Παλάτων 44,
στη Χρύσα, στη Σοφία, την Ξανθοπούλα, όλα, όλους τους δραμινούς, τα πατριωτάκια μου και τα ζουμουσάκια όλα. Τα χαιρετίσματά μου. Εγώ έχω ένα πρόβλημα, ρε Κωστή. Μάλλον δύο είναι, το ένα θα σου το πω. Ένας ο οποίος κατηγορείται, δεν αποδεικτικεί ακόμα. Πώς μπορείς σαν ευρωβουλευτής να ταξιδέψεις στο εξωτερικό? Έλατε. Έλα μου ντε. Αυτό πώς θα γίνει? Αυτό σαν Έλληνας πολίτης. Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Πρόβλημα. Αυτός που κατηγορείται είναι για ευρωβουλευτής ή για δημοτικό σύμβουλος? Α, δεν ξέρω, δεν πολύ ενημερώθηκα, αλλά αυτός ξέρω που... ότι πρέπει να πηγαίνει έξω. Αυτός που παρεξηγείται όταν τον είναι χοντρό, αυτόν δεν λες? Ναι, αυτό, ναι, ναι, το χοντρό, ναι. Το χοντρό και τον κοντό και το πουκάμισο το σκιστό. με τον έξω τον αφαλό. Το χοντρό, το χοντρό με τον έξω αφαλό. Αλλά ο αφαλός μου δεν φαίνεται, δεν τη βλέπει, δεν το βλέπει. Όχι, ο κόσμος. Φίλε. Ειδικά όταν είναι τέτοιος αφαλός που νομίζει ότι είναι πισίνα παιδική, ότι είναι δεξαμενή. Λοιπόν, αυτό δεν είναι αφαλός. Όχι, δεν θα πω αυτό που θα πω τώρα εκ του αποτελέσματος, επειδή ήταν έτσι τα πράγματα στις εκλογές. Ο Γιώργος είναι μάρτυρας. Την περασμένη εβδομάδα, Κωστή μου, για το θέμα υγείας. Ναι. Ο Πολάκης γάβγιζε 15 μέρες και σκοτωνόταν με όλο τον κόσμο. Το υγεία και υγεία. Τραγικός, και υγεία. Τραγικός. Είχα ραντεβού 2,5 μήνες στον οφθαλμίατρο στο ΙΚΑΝ. Θα πω και σε ποιο, κι ας έρθουν να με καλέσουν, εκεί είναι. Στο ΙΚΑΝ Απόλαιο, στον οφθαλμίατρο. Έχω σοβαρό πρόβλημα με τα μάτια μου. Κύστες μέσα, θυροειδίδες, υπερφυγίτιδες και κόλπα, χοντράδια. Όχι ότι πονάνε τα μάτια σου από τον ΠΑΟΚ που είδες, έτσι, αυτά τελειώσαμε. Όχι, με αυτά, έτσι. Εκεί. Εδώ πάει, τι είδα τα μάτια μου φέτος. Double και αίτητο. Εκεί από τη χαρά μου. Ξαναβρήκα το φως μου. Σε ένα λεπτό τελειώνω να μην με βρίζουν αυτοί που περιμένουν. Ναι. Λοιπόν. Και κάθομαι, του λέω γιατρέ, του λέω να μην κοιτάξει την πίεση. Λέω, έχω αυτό το πρόβλημα, ο προκάτοχος είναι καινούριος. Ναι. Τι γυρνάει και με λέει ο αθεόφοβος. Το μηχάνημα είναι, λέει, χαλασμένο, λέει, και σταγόνες δεν έχω, λέει, για να σε κοιτάξω, λέει. Θες να σε στείλω δίπλα στον οδοντίατρο να σου κάνει κανένα σφράγισμα? Του λέω, με συγχωρείς, του λέω, απόψε οφθαλμολογικό δεν γράφει ή γυναικολογικό γράφει, του λέω. Τι σταγόνες μου μιλάς και μηχάνημα, ρε μάστορα, του λέω. Τι κάθεσαι εσύ εδώ, τι παριστάνεις? Θα σου γράψω, λέει, μια αλυφή και ένα αυτό. Μια αλυφή για κάλους, να σου γράψω μια αλυφή για τα πόδια. Φίλε Κωστή. Να σου δώσω μια έτοιμη φωτογραφία. Δεν την υποβέκω, να σου δώσω μια που έχω έτοιμη. 18 ευρώ πλήρωσα εκτός λίστας φάρμακα. Μάλιστα. Τα 160 που πληρώνω κάθε μήνα, και ξέρεις πόσα παίρνω, να μην το ξαναπώ στον αέρα. Λοιπόν, πληρώνω 145 ευρώ με αυτά τα καινούρια τώρα. Από αυτήν την ψωροσύνταξη που παίρνω, εκτός λίστας φάρμακα τα περισσότερα. Αυτή είναι η υγεία του ασφαλισμένου που δούλεψαμε τόσα χρόνια, οι συνταξιούχοι. Καλημέρα, καλή Γεια σου, Παύλε. Γεια σου, Παύλε. Αυτά είχα να πω. Γεια σου, Παύλε. Το αλαζονικό ύφος του Πολάκη το πλήρωσε ο Αλέξης. Και όχι μόνο, όποιος παντού, όποιος δείχνει αλαζονία, δείχνει έπαρση και ξεχνάει τον απλό κόσμο, το πληρώνει. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Το λέμε και για τους προηγούμενους, το λέμε και για τους επόμενους, το λέμε για νικητές και ηττημένους. Έτσι, ένας τρελός, ρε παιδί μου, άσχετος με την πολιτική. Εγώ δεν το παίζω ηδήμονας, ούτε θα πάω σε βαθιστόχαστες αναλύσεις να σας πω τι και πώς. Απλά πράγματα. Απλά. Επίσης, ευγνωμονούμε αυτούς που έδωσαν το αίμα τους για να μπορούμε εμείς σήμερα να πηγαίνουμε και να ψηφίζουμε αυτόν που θέλουμε ή αυτόν να αποδοκιμάζουμε με την ψήφο μας αυτόν που δεν θέλουμε. Είναι ιερό αυτό το δικαίωμα. Και επειδή το έχουμε βρει στα χρόνια μας, δεν έχουμε ζήσει άλλα πράγματα, το θεωρούμε δεδομένο. Κάποιοι πραγματικά θυσίασαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς σήμερα να ψηφίζουμε τον ένα τον άλλον. Ας μην το ξεχνάμε. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Έλα κολομπάμπου εχώρα. Τι, ποιος βγήκε εκεί, φίλε? Αυτός, 1-0. Είναι μια ωραία απάντηση. Κοίταξε, εμείς έχουμε ένα πολύ καλό, Κωστή. Καταπολεμούμε την οικογενειακοκρατία. Α, δεν βγαίνουν δηλαδή, συνέχεια οι ίδιοι. Βλέπω ότι στην Ελλάδα τα πράγματα είναι, φίλε, κατά της οικογενειακοκρατίας. Ο κόσμος άλλαξε, κατάλαβε. Νομίζω ότι έμεινε ένα βρέφος στην οικογένεια Μητσοτάκη-Μπακογιάννη. Το οποίο δεν εκλέχθηκε. Άλλοι βγαίνουν. Όχι, δες λίγο. Κέρδισε χθες τις εκλογές ο Μητσοτάκης, αλλά στην Αθήνα βγήκε ο Μπακογιάννης. Είναι, φίλε, δύο διαφορετικά επίθετα. Δεν θέλω να μπερδεύεσαι.
δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει. Μπράβο τον ελληνικό λαό. Το σημαντικό είναι, φίλε, ότι αλλάζει, ότι μαθαίνει από τα λάθη του, από το παρελθόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπως λες, είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης ότι όλοι κέρδισαν εχθές. Όλοι, όχι. Δηλαδή, ούτε ένας να χάσει, ρε παιδί μου. Να πει, παιδιά, πάθαμε κάζο, στραπάτσο. Εδώ τους άλλους τους πήρε το ποτάμι, κυριολεκτικά. Οι άλλοι έγιναν από ανεξάρτητοι, έγιναν ανεξάγγλητοι πλέον. Μ' αρέσει που ο κύριος Καμένος έγραψε tweet. Αυτοκτόνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει στις πρέσπες. Αυτοκτόνησες και εσύ που τον στήριξες, κύριε Καμένο. Εσύ τον στήριξες. Όταν είχες την ευκαιρία πραγματικά να φύγεις και να πεις, εγώ αυτό το πράγμα πάνε να ψηφίσουν, εγκαίρως να φύγεις και να το ρίξεις, κάθισες εκεί και τον στήριξες. Άρα δες το ποσοστό σου που είναι νικοτίνης, σαν να είναι ζάχαρη σε αναψυκτικό light, έτσι με ασπαρτάμι. Αυτά. Ο καθένας την πάρει και κοιτάει. Κοστή. Μόνο ο Κοσμάκης είναι που τα τραβάει. Αλλά όλα τα άλλα είναι. Αυτό. Εγώ είπα, αυτός που θα πάρει 25 θα έχει τα guts, τα κάκαλα, τα καμπανέλια να βγει και να πει, παίρνω το τάλιρο, ζω με το τάλιρο και τακτοποιημένα τα ενίκια, τα αεροπορικά εισιτήρια, τον οδηγό, το αυτοκίνητο, το κινητό, το έτσι, το αλλιώς. Παίρνω το ταλιράκι και το 20άρικο το κάνω 20 χιλιάρικα και το μοιράζω σε 20 οικογένειες άπορες, εξαθλειωμένες, απογοητευμένες που πεινούν για 4 χρόνια, ταΐζω 20 οικογένειες. Γι' αυτό σε συμπαθεί ο κόσμος, να ξέρεις, γιατί είσαι λάτρης της επιστημονικής φαντασίας. Α, καλά, εντάξει, φυσικά, φίλε, science fiction. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Ιούλιος Βέρν. Είχα δει στο Star Trek κάτι αντίστοιχο, το είχε κάνει ένας Κλίγκον. Καταπληκτικό. Λοιπόν, ναι. Πάμε στα δικά μας, τα πιο απλά, Κωστή μου. Είναι τεράστιες οι επιτυχίες που φέρνει ο Ολυμπιακός. Μην ξεχνάς ότι ο Βαλμπουενά και ο Σκριτέλ παραλίγο να πετύχουν τα κατόρθωτο, να ρίξουν στη Β' Εθνική τη Φενέρμπαχτσε. Σωστό και αυτό. Με την εκπληκτική τους πορεία. Και επίσης συμμετείχαν στο ντέρμπι Βιθλέν Καπερναούμ. Έτσι εκείνα τα χρόνια. Στην ΚΑΠΑ 19 τότε. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι και σαν τον ΠΑΟΚ που φέρνει όλα αυτά τα παλτά. Και όπως λέει και ο δεν έχω δόντια ούτε καν να μασίσω την κρέμα. Δηλαδή, επειδή ήξερε, δεν του παίρνε, ρε παιδί μου, να πει ότι αγόρασε μέσα στη χρονιά τον Πανετολικό. Γιατί πώς να δικαιολογήσει ότι έσκησε τον ποπό του ο Πανετολικός ξεσκίστηκε βαθμού στον ΠΑΟΚ. Και μετά σκοτωθήκαμε για να πάρουμε την νίκη. Και μετά, ναι, μετά και εξαφανίστηκε το πρωτάθλημα ο Πανετολικός. Χόρτασε ντόρτι και τάλιρο. Περίπατο η άλλη. Ναι. Αλλά πώς θα το πει. Λοιπόν. Όποιος Χρήστο μου, το λέω, εγώ ξέρετε ότι δεν κουβέντες έτσι, πώς να σου το πω. Τέτοιες δεν τις λέω εύκολα. Όποιος γαμπίμπιπ πιάνει στο στόμα τον ΠΑΟΚ. Έτσι, από εδώ και πέρα δεν θα πέφτει τίποτα κάτω. Πρέπει να τρώει την κεφαλιά. Εκτός και αν έχει αποδείξεις, να τα αποδείξεις βεβαίως. Και να το βεβαίως. Ναι. Και θα του πούμε μπράβο που είχες τέτοια πηγή, ρε Δερβίτση. Ο άνθρωπος ο οποίος είπε και άκουσε όλη η Ελλάδα να λέει ότι του έλεγε ο Θωμάς Μητρόπουλος, ο άνθρωπος που έχει τη μεγαλύτερη παράγκα στην ιστορία του ελληνικού. Ο πληροφοριοδότης μου. Ναι, πώς στείνονταν τα μάτια σε όλη την Ελλάδα. Και δεν πήγε φυλακή ούτε αυτός ούτε αυτός που υποτίθεται ότι έστεινε τα μάτια. Για να καταλάβουμε πού ζούμε, έτσι, Κωστή μου. Που πιθανόν να τα έπαιζε κιόλας αν ήξερε, λέω εγώ. Όχι πιθανόν, εγώ λέω ότι τα έπαιζε. Εγώ γιατί δεν το ξέρω, αλλά αυτός. Λέω πιθανόν, ρε παιδί μου, αν εσύ ξέρει μια πληροφορία. Στο ίντερνετ ότι τα έπαιζε. Μπράβο. Μια πληροφορία. Ο άνθρωπος που λέει ποια είναι τα κορυφαία δεκάρια, γιατί το έγραψε κάποιος στον τοίχο μας, και λέει τα κορυφαία δεκάρια στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, λέει 10 παίκτες και μέσα δεν είναι ο Κούδας. Μέσα στα 10 δεκάρια. Λέει αυτούς που είναι να πει. Δεκτό, οκ. Okay, και βγαίνει ένα παοξά και του λέει: καλά, ρε Γεωργίου. Ο Κούδας. Ο Κούδας λέει είναι οχταροδεκάρι. Ήταν λέει οχτάρι. Εντάξει, οκ. Κωστή, τους έχουμε πάρει χαμπάρι. Το θετικό είναι ότι αυτή την εποχή της κρίσης δεν μπορεί να βγει ένας συμπολίτης μας και να πει ότι παιδιά με ξεγέλασαν για όλα τα θέματα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει ούτε ένας, είτε είναι στον αθλητικό, στον κοινωνικό, στον πολιτικό τομέα, ναι, που δεν έχει βγάλει και το τελευταίο στρίγγε όροφο που είχε και φορούσε τις ντουλάπες. Τελείως. Και για την Κυριακή, Κωστή μου, για το Δήμο Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι ας πράξει ο καθένας κατά συνείδηση. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει το προφανές, τουλάχιστον για όσους αγαπάνε τον ΠΑΟΚ. Νομίζω και είναι την ξεκάθαρο. Πόλη, εγώ θα έλεγα. Είναι ξεκάθαρο. Και επειδή τα λέμε, Κωστή μου. Επειδή μου έστειλε κάποιος μήνυμα, ο Ζέρβας λέει τι σχέση έχει με τον ΠΑΟΚ. Φίλε, είσαι άσχετος ή έχεις έρθει από άλλη χώρα. Τι σχέση έχει με τον ΠΑΟΚ. Ο πατέρας του ήταν πρόεδρος στον ΠΑΟΚ, έκτισε το γήπεδο. Δεν είναι ο Λευτέρης Ζέρβας ο βιολιστής ο πατέρας του. Να σου το πω έτσι, φίλε. Αλλά εκτός αυτού, το κυριότερο είναι, ρε Κωστή, ότι
Ο κύριος Ταχιάος, δεν ξέρω τι πρεσβεύει και τα λοιπά, μάλλον το έχει αποδείξει τι πρεσβεύει. Το έχει πει, είναι συνδεδεμένος με ένα από τα πιο μαύρα σημεία του παρελθόντος του Δήμου Θεσσαλονίκης, που καταχράστηκαν τα πάντα και πήγε η υπερασπίστηση του κύριου Παπαδόπουλου. Αυτό είναι ιστορία, δεν θα το πούμε εμείς. Είναι αποδεδειγμένο 100%. Αυτό ακριβώς. Τώρα τα υπόλοιπα ας τα κρίνει ο καθένας όπως θέλει. Ακριβώς. Αυτά, Κωστή μου, καλή εβδομάδα. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Χρήστο. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888, 5 φανέλες Σουφού ΠΑΟΚ Λάρνακας, υπέροχες με στάμπα double 2019 με δύο κούπες επάνω. Ευχαριστούμε τα αδέρφια μας από την Κύπρο που μας στέλνουν τις φανέλες αυτές, τον Αλέξη τον Ελευθεριάδη και τα υπόλοιπα παιδιά που μας στέλνουν τις φανέλες να τις κληρώσουμε στον κόσμο. Καλημέρα σας, ναι. Πήρε με σειρά. Γιώργο! Καταρχήν να πάω στο φίλο μου το Παυλάρο το Σιδηροβανίσιο. Ναι. Όταν μπαίνεις, αγαπητέ μου φιλαράκου, στο ιατρείο και δεν σου πέφτει με τίποτε, τι περιμένεις όσο θα είναι μια τραπεζή. Θα σε διώξει, θα σου πει φύγε. Δεν σε, καταρχήν δεν μπορώ να δω τα μάτια σου. Με εμποδίζει κάτι. Πάμε καλά. Ή θα πρέπει να το να δένουμε ζώνη, να παίρνουμε κανένα λαστέχι, πέρα κανένα κόρσε και να το φοράμε κάτω. Δεν έχω λέει ούτε σταγόνες ούτε μηχάνημα. Να σου δώσω μια λύφη για κάλους. Σαν το Βέγκο με τις φωτογραφίες δεν έχω να σου δώσω κάτι έτοιμες που έχω από μια πενταμελή οικογένεια. Και το άλλο με το Βέγκο ήταν που είχε πιάσει δουλειά στο φαρμακείο. Α, εκπληκτικά πράγματα. Εκπληκτικά. Μεγάλος Θανάσης Βέγκος. Γιατί έχουν σκυλιάσει με τα αποτελέσματα και μπερδεύουν με τα αποτελέσματα των εκλογών, ευρωεκλογών, δημοτικών, την ομάδα τη δικιά μας. Έλατε. Γιατί άραγε. Γιατί. Εσείς. Δεν καταλαβαίνω πάω τίποτε. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει ανησυχία γιατί φαίνεται τι έρχεται. Και υπάρχει ανησυχία στον κόσμο. Δηλαδή το βλέπω και στο inbox, στα μηνύματα κτλ. Ο ΠΑΟΚ είναι τόσο δυνατός. Είναι τόσο ισχυρός. Έχει τόσο μεγάλη μάζα ανθρώπων που κανένας δεν θα ξανά τολμήσει να τον βλάψει. Γιατί, συγγνώμη, έχουν την εντύπωση ότι το επιτελείο του ΚΑΠΑΜΗ θα τον αφήσουν να κάνει αυτά τα οποία έλεγε επειδή είναι κουμπάρος του... Ακριβώς. Ήδη τον έχουν ορμηνέψει. Πρόσεχε πώς μιλάς για τον ΠΑΟΚ, πρόσεξε πώς μιλάς για τη Μακεδονία, πρόσεξε πώς μιλάς για το Σαββίδη, ήδη έχει μαζευτεί. Αλλά έχω να πω και το εξής. Ο άλλος πέρσι δεν ήταν που μου έκλεψε το πρωτάθλημα. Γιατί βλέπω και μερικά δάκρυα. Δεν μου χάρισε κανένας τίποτα. Και φέτος κόντρα σε όλους το πήρα. Ξεκάθαρο είναι. Δεν ο Βασιλιάδης να... και η παρέα του. Η λυπή, δεν φίλοι του. Και εδώ να φανταστείς, γυρίσανε και είπανε ότι ο δήμαρχος, ο υποψήφιος, εάν θα βγει, ο τύπος αυτός θα βάλει χέρι στο λιμάνι για τον κύριο Σαββίδη. Μάλιστα. Και θα ψάξει όλα και θα κάνει και θα δείξει. Ναι, καλά, και είπε εδώ δεν πρόκειται να κάνετε ποτέ και έχουν αφηνιάσει. Τώρα είναι δύο φίλε. Άλλο να είναι 6, 7, 8, 15 υποψήφοι και άλλο να είναι δύο. Αυτό μόνο. Αυτό. Βάλε με 4-16, πες και κερδίσουμε καμία φανέλα. Να σε βάλω. Ακούμε. Γεια σου Γιωργάρα μου, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να θυμίσω Ελλάς Auto Service. Κορυφαίο συνεργείο, όπως και κορυφαίο βενζινάδικο στην πόλη. Μπαίνοντας από Χαλκιδική στο δρόμο ή φεύγοντας από τη Χαλκιδική αριστερά, μπροστά στο μεγάλο κτίριο της Ελλάς Service, εκεί θα βάλετε αέριο. Το πιο καθαρό αέριο στην πόλη. Επίσης, όσο δείξει το κοντέρ, τόσο έχετε βάλει η Χατζοπουλέη. Σε αυτά τα πράγματα είναι καθαρή και έντιμη. Και το ξαναλέω, αέριο η καλύτερη ποιότητα στην πόλη. Στο βενζινάδικο της BP, μπροστά στην Ελλάς Σέρβις. Με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις, με την εγγύηση της Ελλάς Auto Service, εκεί. Θυμίζω, Αιγαίων Ψαραγορά, κορυφαίο ψάρι στην πόλη, το πιο φρέσκο, όλα πεντανόστιμα. Από τις ελληνικές θάλασσες, δικητήριο 214.000, ωραιόκαστρο 69-56-66 και Κυριακή ανοιχτά. Ηλεκτρονέτ, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, με εβδομάδα Whirlpool, εκπληκτικές συσκευές, μπαίνετε
λέτε Τσατσαρός και το δίδυμο Παμπουκίδη Νικολαίδη σας εξυπηρετεί και σας κάνει και εξαιρετικές τιμές. Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης 237 και 163 καλωρί και Δημητρίου. Εκεί θα βρείτε το νοστιμότερο παγωτό, τα υπεροχωτερότερα γλυκά που υπάρχουν στην πιάτσα. Τι το υπεροχωτερότερα, σου έκανε εντύπωση? Είναι υπερθετικό δαθμός του υπέροχου. Και βέβαια Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475-900. Ενημερωθείτε 5η και 6η Δημοτικού. Προπαρασκευαστικά μαθήματα, τα παιδιά σας στα καλύτερα χέρια, στους πιο άξιους εκπαιδευτικούς, στο πιο ασφαλές περιβάλλον, με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία εκεί. Και 29 Μαΐου, 7 η ώρα στο Γκέτε, στη Βασιλίσσα Όλγας 66, ενημέρωση για τα τμήματα αυτά, για το τι σας προσφέρει αυτό το σχολείο, από το οποίο βγήκαμε κι εμείς και κουβαλάμε πάντα μέσα μας τις αρχές, τις αξίες που διδαχτήκαμε εκεί, το πώς σεβόμαστε τον άλλον, τον συνάνθρωπό μας. Πράγματα που τα κουβαλούμε στη δουλειά μας, στη ζωή μας, στην οικογένειά μας όλα αυτά τα χρόνια. Όποιος έχει πάει στο σχολείο αυτό, το καταλαβαίνουμε, έχουμε κοινά σημεία που τα κουβαλάμε παντοτινά μαζί μας. 475-900 Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 150 χρόνια εμπειρία, ιστορία. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Με μεγάλη χαρά είδαμε να αναπαράγουν όλα τα site την πολύ, πολύ δυνατή κουβέντα που κάναμε με τον σπουδαίο Μάκη Μαυρομιχάλη, με τον στρατηγό, με τον Μάκη Μανάβη, όπως τον ξέρει όλος ο κόσμος. Το είδαμε να αναπαράγεται παντού, ασχέτως που δεν γράψαν το όνομα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε της Λεζάντας, ούτε του Θεαθήνε. Η ουσία είναι αυτή, ότι μίλησε, μας μίλησε, μας άνοιξε την καρδιά του. Κάποια στιγμή θα το βάλουμε και εμείς στον τοίχο μας, το έκαναν όλοι οι υπόλοιποι στα site τους και τους ευχαριστούμε που έριξαν το βλέμμα τους στην εκπομπή. Η δική μας εκπομπή δεν είναι ειδησιογραφική, δεν είναι εκπομπή που κάνει συνεντεύξεις. Για να βγει αυτός ο άνθρωπος εδώ αποτελεί μεγάλη τιμή για μας, το είπαμε, να μην ξαναλέω τα ίδια. Απλά έρχονται μηνύματα και τους ευχαριστώ όλους για αυτά που λένε. Για μένα αποτελεί ένα σπουδαίο παράσημο που ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που δεν μιλάει όχι κάθε εβδομάδα, όχι κάθε μήνα, μιλάει μια φορά στα 30 χρόνια, επέλεξε εμάς να πει αυτά που θέλει. Πολύ καθαρές κουβέντες, πολύ παοξίδικες, πολύ ξεκάθαρες, πολύ δυνατές, κάθε του κουβέντα. Όποιος καταλαβαίνει τι εστί Μάκης Μανάβης, όποιος καταλαβαίνει καλώς, όποιος δεν καταλαβαίνει, γιατί φυσικά, ας πούμε, στο SDNA που μπήκε συνέντευξη, από κάτω υπήρξαν και οι περίεργοι από άλλες ομάδες και τι είναι αυτός κτλ. Παιδιά, ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν αφιερώνουμε για να σας εξηγήσουμε τι εστί αυτός ο άνθρωπος. Έτσι κι αλλιώς και που θα σας πούμε, δεν θα καταλάβετε τι εστί Μάκης, τι αντιπροσωπεύει, τι χρόνια έζησε αυτός ο άνθρωπος, τι έφτιαξε, τι έκανε εκείνη η γενιά ανθρώπων, πώς κράτησε ζωντανό έναν σύλλογο, πώς γιγάντωσε τον μύθο που λέγεται λαός του ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται. Ούτε έχουμε καμία πρεμούρα. Εσείς μείνετε εκεί, με αυτούς με τις ντουντούκες που ανεβαίνουν στο κάγκελο και λένε συνθήματα μέσα από το CD. Έτσι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας. Εμείς, εγώ τον ευχαριστώ και θέλω να είναι υγιής πάντα και γι' αυτό περιμέναμε να είναι απόλυτα υγιής, να κάθε του κουβέντα να είναι ζυγισμένη και μετρημένη και μετά να βγει. Δεν ήθελα, ενώ υπήρχε δυνατότητα να βγει και νωρίτερα, ο ίδιος είχε ζητήσει να βγει και να μιλήσει. Τον ευχαριστώ για μία ακόμα φορά και προχωράμε παρακάτω. Ούτε υπάρχει περίπτωση εμείς να το βάζουμε αυτό το πράγμα να παίζει συνέχεια στον αέρα για να γίνει σούπα. Θέλω να είναι κάτι το οποίο θα το φυλάμε και όταν μία φορά στο τόσο, έτσι, μόνο η ατάκα του, η Παναγία των Παρισίων έπεσε μετά από 7 αιώνες, αυτό το αίτητο 250 αιώνες να περάσουν δεν πρόκειται να πέσει. Τα λέει όλα. Είναι ακριβώς αυτό. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές και μετά θα πάω να πω χορηγούς γιατί περιμένατε ήδη ώρα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Τον άνθρωπο που αγαπάει την αρετή και τις τέχνες. Ναι. Αυτό σημαίνει το όνομα. Η βασική δομή σε αυτό είναι ότι το μεγαλύτερο αγαθό που έχει ένας άνθρωπος είναι η αρετή και αξίζει τον κόπο. Και δεν εννοούμε την αρετή κατημέ, που παίζει, πολύ ωραία παίζει το Σαντούρι, εννοούμε την αρετή σαν
Έτσι, σαν χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι και επιλογή μου. Αλλά από εκεί και πέρα θα σου πω το εξής. Και που δεν το άλλαξες, έτσι, να το κάνεις Φίλης, να το κάνεις Αρέτος, να το κάνεις Άκης, Σάκης, Μάκης, Θάκης. Όχι, όχι. Αυτό λοιπόν ήταν επιλογή μου, το για κράτησες. Να το έχω σαν τίτλο αγάπης για την Αρέτη. Μα είναι πολύ ωραίο. Από εκεί και πέρα όμως κάποια στιγμή θα το κουβεντιάσουμε. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και πραγματικά χαίρομαι που ζω σε μια κοινωνία ανθρώπων που 7 στους 10 δεν θέλησαν να αλλάξουν τίποτα, θέλησαν να ζουν αυτή την κατάσταση που ζούμε. Θέλω πραγματικά αυτοί 7 στους 10 να έχουν τη δύναμη και το κουράγιο να το λένε ότι εγώ αγαπώ αυτό που ζω σήμερα, δεν θέλω να αλλάχτει. Ναι. Θέλω να είναι αυτό που ζω. Γιατί δεν ξέρω γιατί, δηλαδή όταν μουρμουρίζεις ή παραπονιέσαι 4 ολόκληρα χρόνια και δείχνεις αυτή την εικόνα, είναι τραγικό ως προς τον τρόπο που ζεις, ως προς τον τρόπο που σκέφτεσαι. Εντάξει, απλά ένα πράγμα. Σέβομαι απεριόριστα αυτό που ψηφίζει ο καθένας. Στο λέω αλήθεια. Μπορεί να διαφωνώ μαζί του ή να ψήφισα εγώ κάτι άλλο. Σέβομαι όμως ότι αυτός για τον α ή β λόγο έχει, μπορεί να έχει πολλούς λόγους. Μπορεί να έχει ίδιο συμφέρον. Δηλαδή κάποιος δεν του έχει εξασφαλίσει κάτι. Ή μπορεί να μην γουστάρει τον άλλον και δεν θέλει να ψηφίσει αυτό, να είναι ψήφος αποδοκιμασίας. Σέβομαι όμως καταρχήν το ότι υπάρχει δυνατότητα να ψηφίσει ό,τι γουστάρει. Είναι τεράστιο δικαίωμα, παιδιά. Είναι πληρωμένο με πολλή θυσία, με πολύ αίμα. Να μπορεί να πας και να ψηφίσεις όποιον γουστάρεις για τον α ή β λόγο. Σέβομαι αλλά λοιπόν. Και σημαντικό είναι αυτό που σου δίνει μια τηλεόραση ή τα μέσα μαζικής παραπλάνησης. Άστο, άστο. Εδώ τώρα έγινε... να το παίρνουμε και να το κάνουμε κτήμα μας. Άστο, δηλαδή, εδώ πάντα δίνει. Αυτό έχεις, σε αυτό έχεις δίκιο με τις δημοσκοπήσεις, με την προπαγάνδα. Είναι την αλήθεια. Δεν έχω απογοητευτεί γιατί πιστεύω ότι έτσι είναι τα πράγματα έτσι κι αλλιώς, γιατί αλλιώς θα είχαν αλλάξει, η ζωή μας θα ήταν διαφορετική. Αλλά πραγματικά να βάλουμε και κάποια φωτεινά παραδείγματα. Δηλαδή, όταν ο Σίμος ο Δανιλίδης κάνει 7 νίκες σερί, προφανώς, πραγματικά αξίζει, δεν έχει σημασία το τον άνθρωπο έχει... προσωπικά δεν τον ξέρω, ούτε αλήθεια σου μιλάω, επειδή ναι. Οι άνθρωποι που με γνωρίζουν προσωπικά ξέρουν ότι βγάζω φλίκτενες με τα κόμματα, θεωρώ ότι έχουν απογοητεύσει πλιστάκι στον Κοσμάκη. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά ένας άνθρωπος για να εκλέγεται 7 φορές, πρόσεξε, δεν είναι εκεί με χούντα. Δεν είναι επειδή αποφάσισε να είναι. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν σε αυτόν τον Δήμο είδαν ότι παράγει έργο, ότι τους προσέχει, ότι κοιτάει να ομορφύνει τη γειτονιά του, ότι απορροφά τους σπόρους που μπορεί, ότι τους βοήθησε εκεί που έπρεπε. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι ο Τζιτζικώστας παίρνει 65%. Και ότι ο Δανιλίδης και... βγαίνει, ότι στο Πανόραμα ο άλλος βγαίνει, ότι στην Καλαμαριά ο άλλος... Δηλαδή... Είπες για χούντα, όταν κάποιος παίρνει 70% και είναι ο Δήμαρχος Πηλαίας, ο Καϊτετζίδης, πραγματικά είναι η απόλυτη αποδοχή. Ναι, σημαίνει κάτι εκεί. Εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχω, ξαναλέω, παρτίδα με κανέναν τους. Όταν λοιπόν ο λαός σε ψηφίζει, μια, δυο, τρεις, τέσσερις... Έτσι, υπάρχουν και περιπτώσεις που στο τέλος αισθάνεται ο λαός ότι προδόθηκε, έτσι. Που έχουν φύγει, χάθηκαν εκατομμύρια. Ή που προδόθηκες επειδή πούλησαν το όνομά σου ή την ιστορία σου ή σε πρόδωσαν στον τόπο. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά όταν κάποιος βγαίνει 7 φορές και 6, μάλλον κάτι έχει κάνει σωστά, ξέρω εγώ. Και αυτό σου παίρνει 70%. Αυτοί οι άνθρωποι για μένα θα έπρεπε να κυβερνούν. Προφανώς. Δηλαδή όταν βλέπεις τέτοια αποδοχή στη διάρκεια του χρόνου, σημαίνει ότι αυτός προφανώς κάτι έχει που μπορεί να δώσει. Και επίσης λέει και κάτι άλλο. Όταν κάποιος βγαίνει τόσες φορές με την ψήφο του κόσμου, το ξαναλέω, όχι με διάταγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι μάλλον δεν εφησύχασε μετά την τρίτη ή τέταρτη φορά που βγήκε. Ότι δεν κοίταξε να φάει τα εκατομμύρια, να κάνει μια μπάζα μεγάλη σε κάποια τράπεζα στο εξωτερικό και να πει εντάξει μωρέ τώρα τους μαλαμπίμπιδες, βγήκα 2-3 φορές. Ας γίνω τώρα ο προνομιούχος, ας τα βάλω στην πάντα. Προφανώς συνέχισε να δουλεύει αυτός ο οποίος βγήκε όλες τις φορές, γι' αυτό και τον ξαναψήφισε ο κόσμος πάλι ξανά και ξανά. Κάτι σημαίνει αυτό.
Μακάρι να μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε σε τα υπουργεία και να αλλάξει λίγο όλη αυτή η κατάσταση. Μα δεν ξέρω αν πολλοί από αυτούς θα ήθελαν ή θα επιβίωναν. Έτσι. Ναι. Είναι αλλιώς να είναι στην τοπική κοινωνία, αλλιώς να πας κάτω, φίλε, πήγε κόσμος και γρήγορα ξέχασε και αρχές και το λόγο του και πολλά πράγματα. Δυστυχώς. Πάντως πραγματικά θέλω, εκτός από αυτό που κουβεντιάσαμε, να καταλάβουμε ότι μια ομάδα μπορεί να έχει, όσο μπορεί να έχει, μια συνέχεια, αλλά αυτή η συνέχεια έχει σίγουρα και αλλαγές. Όταν γίνεται μια αλλαγή χρειάζεται και κάποιος χρόνος. Φυσικά. Επειδή είναι έτοιμοι σαν τα κοράκια να πέσουν επάνω. Όλοι που είπες πριν, καλό είναι να μην επηρεαζόμαστε, να έχουμε την απόλυτη ψυχραιμία και να έχουμε και την εμπιστοσύνη σε αυτούς που μας έχουν βοηθήσει να φτάσουμε μέχρι εδώ. Εντάξει, για αυτό, χαρά. Για χαρά, γεια σου φιλάρετε. 2310-287-888. Θέλω να πω το εξής. Επειδή ο ΠΑΟΚ μας καίει, επειδή γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό συζητάμε, πέρα από το ψυχαγωγικό κομμάτι, πέρα από το χαβαλέ που κάνουμε, θεωρώ ότι είναι τόσο τεράστιος ο οργανισμός και μην μπερδεύεστε με παλιές εποχές. Άλλο ο ΠΑΟΚ ο αδύναμος, ο ΠΑΟΚ χωρίς Ιβάν ή με Ιβάν αλλά ανυποψία στο Ιβάν. Άλλο ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να βρει τα πατήματά του. Δεν πρόκειται να επιτρέψει ποτέ σε κανένα κόμμα, σε κανένα πρωθυπουργό να παίξει με τις μοίρες του, να παίξει με το μέλλον του, να παίξει με την νοημοσύνη μας, με την ιστορία μας, με το μόχθο, με τον κόπο μας. Το λέω για αυτούς που ξέρουν τώρα, αυτός που θα βγει, ότι έχει συγκεκριμένες γνωριμίες, συγκεκριμένα. Δεν νομίζω ότι είναι χαζός να θελήσει να πάει κόντρα σε όλο αυτό. Όση πίεση και να φάει από το τροφαντό αγόρι. Έτσι λέω εγώ. Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι ειδήμονας, δεν είμαι ειδικός. Τώρα τι θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Οι κάλπες εδώ είναι, ο καθένας γνωρίζει, έχει νοημοσύνη, έχει το δικό του χαρακτήρα, τη δική του μόρφωση, έχει το δικό του θυμικό, έχει τις δικές του αρχές, έχει και πάει και επιλέγει. Πάει και επιλέγει το τι θα βγει, το τι θα προκύψει. Απλά είπα στον φίλο πριν που με ρώτησε ο Ζέρβας, λέει, γιατί ο ορφανός, λέει, ξέρουμε τη σχέση του με τον ΠΑΟΚ, ο Ζέρβας, φίλε, εντάξει, τι έχει ο Ζέρβας, το ξέρουμε πόσο ΠΑΟΚ είναι ο Ζέρβας. Δεν χρειάζεται και ο πατέρας του τι έχει προσφέρει και ο, τέλος πάντων, πάμε, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Είσαι ο. Τι κάνεις, Κωστή. Είσαι ο. Είμαι ο Κώστας. Γεια σου ρε Κωστάκι. Σε γουστάρι γοριάτιστα. Λοιπόν. Για πες. Εμένα ξέρεις τι με τρελαίνει. Για πες. Η Σαλίστερον. Καλά. Όχι, πιο πολύ η Μόνικα. Άρα, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να μιλάς για πρώην σχέσεις. Α, πρόσεξε, ναι. Καλά. Ωραία, το ξεκινάμε φιλικά. Σε παρακαλώ. Ζηλεύω, σε ζηλεύω. Γυναικάρα, έσκασε μύτη προχθές. Ναι. Κάνες, φίλε, 52 χρονών. Παντοτινή, φίλε, αγάπη, να πούμε. Κλε, και δεν έχει πειράξει τίποτα πάνω της, έτσι. Φαίνεται ότι η γυναίκα μεγαλώνει όπως πρέπει να μεγαλώνει μια 50χρονη. Ναι. Κλέγανε 20χρονες. Σκίζανε, ναι, τις δαντέλες τους οι υπόλοιπες. Εντάξει. Πάταγος. Για πες λοιπόν για τη παρέσυρα. Λοιπόν, όλο αυτό το σκηνικό που παίζεται εδώ και καιρό, και πριν τις εκλογές, ναι, ότι επενδύουν κάποιοι όχι σε ομάδες αλλά σε κόμματα. Ναι. Επενδύουν σε άτομα με τα οποία παλιά μας λέγανε φτιάξτε ομάδα, τώρα φτιάξαμε, ναι, ναι, ομάδα. Ναι. Πρέπει να φτιάξουμε κόμμα δηλαδή για να τους νικάμε. Τι γίνεται, ναι, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να βλέπεις, καταλάβω τώρα. Πρόσεξε. Ο Μαρινάκης στον Πειραιά και ο Μόραλης. Έτσι. Ο Βούρος στη Φιλαδέλφεια. Ναι, αλλά εκεί θα πάει το πράγμα. Λέω εγώ τώρα. Ναι, ναι. Ο Βούρος, ναι, στη Φιλαδέλφεια από ό,τι φαίνεται. Ναι. Έτσι. Δηλαδή εκεί. Έτσι κάνουν δουλειές. Πρόσεξε. Και αυτό και πρωταθλήματα, ναι, και κύπελα, έτσι παίρνουμε. Προφανώς. Ναι. Προφανώς, έτσι, προφανώς. Λοιπόν, έτσι. Εγώ όμως που έχω ακούσει, ας πούμε, τι χάνει, έχουμε μιλήσει και έχουμε και στις ομοδοσίες έχουμε γνωριστεί και αλλού έχουμε γνωριστεί. Ναι. Εγώ που ξέρω τη ρωσική, ας πούμε, και καλοκαίρια που πολλές φορές κουβαλάω κάποιους Ρώσους και πέρυσι το καλοκαίρι ένας από αυτούς εδώ τους Ρώσους που ήταν λίγο άνετος πανεπιστημιακός και τέτοια, ξέρεις τι, ναι, μου είπε.
ότι υπάρχει μια εικασία, λέγεται, ότι οι κύριοι από εκεί, από τον Ατλαντικό απέναντι, ναι, ναι, έχουν απειλήσει, το είχε πει ο Ιβάν κανά δύο χρόνια πριν, ότι απειλούν την οικογένειά μου. Ναι. Ξέρεις τι, η απειλή ποια ήταν, να μην αναμειχθεί με την πολιτική. Μάλιστα. Ελλάδα. Δεν το έκανε. Ομάδα, δεν το έκανε. Εννοείται ότι δεν το έκανε, γιατί εδώ, πρόσεξε, ενώ δεν άλλοι, βγήκε, οι άλλοι βγήκε, το κάνουν όλοι. 100%. Μα οι άλλοι είναι άλλο, φίλε. Αλλά εγώ ήθελα να πω το άλλο, φίλε, ότι στις δωρεές και στην προσφορά τους στην κοινωνία είναι Ελληνικός πολίτης. Εκείνο να αναμειχτεί. Την Παναγία σου μελά να την ανοίξει, φίλε. Αλλά στο πολιτικό γίνεται να μην αναμειχτεί. Να αναμειχτούν λοιπόν όλοι αυτοί που ήταν στην Κοπεριά μέσα. Αυτή, ναι. Και αυτοί που ήταν μέσα να μην πω σε τι. Αυτοί να αναμειχτούν, αλλά να μην αναμειχτεί αυτός. Έτσι. Ναι. Το έργο είναι τόσο βρώμικο που μην η δυσοδεία έχει ξεπεράσει τα όρια. Γι' αυτό λέμε. Αυτό το double που πάρθηκε, αυτό το αίτητο πρωτάθλημα, ίσως δεν έχουμε καταλάβει ακόμα κόντρα εγώ σε τι δυνάμεις. Σε τι δυνάμεις. Όχι, είναι πολύ νοπό. Είναι πολύ φρέσκο, είναι, ναι, για να συνειδητοποιήσουμε. Είναι. Έτσι. Και όλοι αυτοί τώρα θα σκυλιάσουν τριπλά και τετραπλά. Να βάλουν εμπόδια για το γήπεδο, να στείλουν διαιτητές, να μην μπει το βάρο. Και άμα ψαχτούν τα αδέλφια, να πούμε, και ψάξουν κάτι άρθρα της αυτουνού του υποψήφιου τώρα που είναι τεμέτρο πρώτος. Τα έχουμε πει. Της αδελφής του τα άρθρα. Τα έχουμε πει. Εδώ τώρα υπάρχει ένα πράγμα. Ξένοι διαιτητές και του χρόνου, βάρ και του χρόνου, όχι ο πρωταθλητής play-offs, δεν πρέπει να μπει τζίφρα δική μας σε αυτό το πράγμα. Όπως όλα τα χρόνια ο πρωταθλητής έβγαινε κατευθείαν και δεν συμμετείχε σε αυτό το πανηγυράκι, έτσι και φέτος. Αν είναι ο ΠΑΟΚ ο δυνατός, βεβαίως, γιατί εδώ δεν φωτογραφίζουμε, δεν κάνουμε ένα νόμο, δεν υπογράφουμε για κάτι που λέει ομάδα με ασπρόμαυρα και σήμα το δικέφαλο αετό, λέμε ο πρωταθλητής, αν εγώ είμαι αυτός λοιπόν ο δυνατός, να μην παίζει play-offs. Θέλετε να το υπογράψετε, εκτός και αν θεωρείτε βέβαιο ότι πάλι ο ΠΑΟΚ θα είναι ο δυνατός. Και γι' αυτό κοιτάτε να με βάλετε στα play-offs, έτσι, να με τρυπήσετε. Και η χάρτη είναι αυτό ζήτηση. Πακ, όλοι βρε, όλοι τώρα, δεν καταλαβαίνεις. Όλοι, όλοι. Ναι. Λοιπόν. Αυτά. Εγώ, Κωστή, πιστεύω ότι εμείς δεν πρέπει να τρώμε κουτόχορτο, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Σε καμία αυτό. Περίπτωση. Έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Και ο Ιβάν ποτέ δεν βγήκε, βλέπεις, δεν βγήκε να πει ψηφίζουμε αυτόν. Δεν βγήκε να το κάνει και καλώς. Ο Ιβάν, εγώ να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει. Πατριώτης πρέπει να είσαι. Και άσε το κόμμα. Να αγαπάς την κοινωνία, να αγαπάς την γειτονιά. Αυτός, σου. Φίλε, το έχει αποδείξει. Το έχει αποδείξει. Την γειτονιά σου, τους συνέλληνες, να αγαπάς και αυτά. Και όχι κόμματα. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. 10 Ιουνίου είμαστε στον Όμιλο. 20 χρόνια εκπομπές. 5.000 εκπομπές. 10.000 ώρες στον αέρα. Στο 8-10. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά. Με δωρεάν την πρώτη μπύρα από τη Heineken, αθηναϊκή ζηθοποιία, κορυφαία ζηθοποιία. Ευχαριστώ τον Λάζαρο που θα είναι εκεί μαζί μας, στο πάρτι μας, στον Όμιλο, δίπλα στην παραλία, στη θάλασσα, μετά το Μακεδονία Παλάζ δεξιά. Με την πίτσα δωρεάν για όλους από τη Fresh Day, στην Συνδίκα 22, Τέλης Περγαμινέλης, κορυφαία ποιότητα, πεντανόστιμα, με τα πιο ωραία και ακριβά υλικά. Πίτσα για όλους. Μπλουζάκι από τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη, τυπωμένα για την περίπτωση, στη βιοτεχνία του. Από τη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η μπλουζάκια από το χορηγό. Γλυκάκια από το Fresh Day, από το Manolias Fresh στη Νεάπολη, για όλους. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη και την εταιρεία του, την Angel, να το στείλει όλο αυτό ηχητικά, projectors κτλ. Ελάτε, έτσι αγαπησιάρικα, όμορφα, μια ζουμουσού βραδιά, να βρεθούμε στον απόϊχο μιας μαγευτικής, μιας απίστευτης χρονιάς, που ήρθε το double να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια που με κάποιους έχουμε ξεκινήσει από την αρχή μαζί και είχαμε μαύρα μαλλιά, ήμασταν 20 χρόνια πιο νέοι, με κάποιους βρεθήκαμε στην παρέα και δέσαμε και συμπορευόμαστε ακόμα, έτσι, και με κάποιους και στα τελευταία συνέχεια μπαίνει κόσμος και τους καλωσορίζουμε στην παρέα του Ζουμουσού, σε αυτή τη δική μας την οικογένεια που όποιος μπαίνει και τη σέβεται καταλαβαίνει τι ενέργεια παίρνει από όλο αυτό και πόσο δυνατό είναι αυτό που έχουμε φτιάξει. Είμαστε πολλά περισσότερα από απλά μια ραδιοφωνική εκπομπή. Όποιος δεν το καταλαβαίνει και μπαίνει για άλλο λόγο, τότε τον αποβάλλει
η οικογένεια. Όποιος μπαίνει για να βρίσει, για να διχάσει, να υποτιμήσει, να προσβάλλει. Ξεκάθαρο. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άκης. Γεια σου, Άκη. Κωστή. Ναι. Εγώ επειδή κυκλοφορώ σε όλη τη Θεσσαλονίκη και ναι. Το νομό Θεσσαλονίκης. Είσαι οδηγός, έτσι. Όχι οδηγός. Όχι. Αυτοί που με διώξανε εκτός Ελλάδος είμαι, άντε. Μάλιστα. Επιχειρηματικά μιλάω, εμπορικά. Ναι. Για πες. Έχω φυσικά πελάτες εδώ, έτσι, εντάξει. Ναι, ναι. Ο καλύτερος, ο χειρότερος, όχι καλύτερος, άστο. Ο χειρότερος δήμος, ξέρεις ποιος είναι. Κυκλοφορείς κι εσύ. Ναι. Μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο χειρότερος δήμος. Στον άσφαλτο, στα περισσότερα. Έχει διάφορους, δεν είναι η πόλη μια μαγεμένη. Ο δήμος Θεσσαλονίκης. Α, καλά αυτό, εντάξει, άστο. Όχι αυτό, άστο. Καταρχήν να σου πω κάτι. Δεν θα έπρεπε η Τούμπα, μια τεράστια περιοχή στην οποία μεγάλωσα, εγώ με Τουμπιώτης ήρθα 10 χρονών και ζω εκεί, έζησα πολλά χρόνια, έφυγα για λίγα χρόνια και ξαναγύρισα, δεν θα έπρεπε να μην είναι δήμος. Θα έπρεπε να υπάρχει δήμος Τούμπας. Μπράβο. Είναι τεράστια η περιοχή. Αφού μεγάλωσε τη Τούμπα. Άσε, τα ξέρω, άστο. Ο κεντρικός δρόμος, άστο, Λαμπράκη. Φίλε, πια, η Κονίτση παλιά, η Λαμπράκη. Λαμπράκη, Λαμπράκη. Πήγανε, ήθελα να ξέρω τώρα, ποιος, αυτός ένα μηδέν θα μου πεις, ποιος φωστήρας σκέφτηκε εκεί στα Γυράδικα να βάλει στη μέση του δρόμου αυτά τα πλαστικά κολονάκια. Ρωτήστε λίγο τους εκαβίτες που σώζουν ζωές με τα ασθενοφόρα τους. Τι κάνουν στην περίπτωση που κάποιο πεθαίνει. Ποιος θα έχει κάνει. Τι κάνουν όταν. Μου λέει, ξέρεις τι μου λέει. Δεν θέλω τώρα να πω όνομα το παιδί και θα το. Για να τον δώσω. Μου λέει, Κωστή μου, όταν πεθαίνει κάποιο, κάναν αριστερά δεξιά τα αυτοκίνητα και περνούσαμε. Και τι παπάθη τώρα. Και σώζαμε τη ζωή. Τώρα, αν προλάβουν. Σώζαμε ζωές. Τώρα. Τώρα δεν μπορεί. Άκου, Κωστή. Εγώ μένω σικές τώρα. Φυσικά δεν ψηφίζω εδώ. Πρόσεξε, δεν ψηφίζω. Εδώ και δεν ψηφίζω καθόλου. Κακό αυτό, αλλά δεν ψηφίζω. Γιατί, καταρχήν, προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Λάθος, μεγάλο. Πατέρας μου ήταν 40 χρόνια πρόεδρος τοπικής. Ναι. Σου είπα, δεν είμαι ούτε από τη Θεσσαλονίκη, είμαι έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ψηφίζω. Δεν ψηφίζω τίποτα. Ήμουν και φορευτική χθες, ούτε πήγα. Γιατί έπρεπε να πάω στη Βουλγαρία, Κωστή, εκεί που με διώξανε. Έτσι. Ναι, ξέρω, ξέρω. Και για το Παυλάκι, να τα λέμε όλα εδώ πέρα, Παυλάκι, αυτοί που έρχονται θα σε βάλουν να πληρώνεις κι άλλα λεφτά. Ο Γεωργιάδης ήταν αυτός που σε έβαλε 5 ευρώ στο νοσοκομείο. Λέω Παυλάκι γιατί στην ηλικία του είναι πάρα πολύ. Αυτοί ήταν πριν 5 χρόνια που βάλαν 5 ευρώ και τώρα τι κάνανε αυτοί που ήρθανε, πρόσεξε, αυτοί που ήρθαν που πούλησαν τη Μακεδονία, τι κάνανε Κωστή. Βάλανε 1 ευρώ στη συνταγή. Δηλαδή, ο Παύλος, π.χ. Παύλος, έτσι, παίρνει 5 συνταγές, θα πληρώσει 5 ευρώ. Καταλαβαίνεις τώρα τι κάνουνε, Κωστή. Από τον ένα στον άλλον. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Άκη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Το ακούγομαι. Βεβαίως. Έλα, Λάμπρο. Έλα, Λάμπρο. Θηρίο, με έπιασες. Έλα, γόρι μου. Λοιπόν, θέλω να δώσω εγώ συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό που βλέπει μεγάλο Αντένα, Sky, τον Αυτιά, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την παραπληροφόρηση, τα πάντα και σε όλα. Λοιπόν, Κωστή μου, αυτοί που έρχονται τώρα στα πράγματα θα δέσουν το γλυκό με μια υποφαινόμενη νίκη και του Ταχιά στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Διανοείσαι, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, Δήμαρχος Αθηναίων Μπακογιάννης Ανιψιός του, Δήμαρχος Πειραιά Μαρινάκης Κουμπάρος του, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης το δεξί χέρι της αδερφής του. Λοιπόν, θυμάμαι κάποιες παοξίδικες φωνές όταν έβγαινε ο Μητσοτάκης σαν πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε «Πέτσινο το κύπελο που πήρε ο ΠΑΟΚ στο Βόλο». Δεν άξιζε το κύπελο ΠΑΟΚ. Εκείνο θα κάνουμε στο Σαββίδι, ολιγάρχες και αυτά και λέγανε θα το κυνηγήσουν μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι. Έλα. Και όταν το αποτέλεσμα, έξι, μετά από τέτοιες βαρύγλυπες δηλώσεις εναντίον ΠΑΟΚ και Σαββίδη, τον πρόεδρο αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν λέω για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κατάλαβες τώρα, φίλε, πόσο τραγικά ήταν αυτά που έκανε ο Τσίπρας. Να σου έτσι, πω κάτι, φίλε, όπως λένε, ο καλύτερος χορηγός του Μητσοτάκη. Με τα εγκλήματα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που πούλησε ψεύτικη ελπίδα στον κόσμο, με τα ψέματα που είπε για να βγει, γιατί είπε ψέματα για να βγει,
Τι έκανε, ναι. Έφερε φίλε αυτό. Ο Μητσοτάκης στην ουσία δεν έκανε κάτι. Άφησε τον άλλον να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, έτσι και περίμενε. Και τώρα ναι. Βλέπεις τι γίνεται. Απλά. Τώρα... Ας μου πει κάποιος ότι είναι λάθος αυτό που λέω. Εγώ δεν το παίζω αναλυτής, ούτε είναι το φόρτο με τα πολιτικά. Κανένας μας δεν το παίζει αναλυτής. Πρόσεξε. Έχοντας ξεχάσει ότι αυτή ήταν πριν που ήρθε η κατάσταση εδώ, γι' αυτό λέω ότι όμοιος ομοίο. Έτσι. Δεν μ' άφησε να τελειώσω τη φράση μου και να το βγάζαμε το ίδιο συμπέρασμα, κοσί μου. Εγώ θέλω να τιμωρηθεί η κυβέρνηση, γιατί κάθε κυβέρνηση έχει τη διαφθορά της εξουσίας, την διαφθορά της εξουσίας, έχει την πτώση και τα πάντα. Να τιμωρηθεί, να πάρει το αρνητικό μήνυμα από το λαό, ότι ξέρεις Τσίπρα, αυτά που κάνεις τόσα χρόνια, δεν συμφωνούμε, μας πούλησες, μας είπες ψέματα, αλλά να δώσεις παμψηφί 10 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά στο κόμμα που σου οδήγησε εδώ τα προηγούμενα 40 χρόνια, αυτό είναι για μένα το λάθος του ελληνικού λαού. Θα μου πεις ότι εσύ που κρίνεις την απόφαση του ελληνικού λαού. Εντάξει, ένα τίποτα είμαι. Να μου έλεγε ότι σπάζω αυτή τη δεκά ποσοστιαία μονάδα διαφορά σε όλα τα άλλα τα υπόλοιπα τα κόμματα, να ανεβάσω σύνομα το Κινάλ, να ανεβάσω το ποτάμι, να ανεβάσω ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτό φίλε, να σου πω κάτι. Και ναι. Αυτοί πήραν αυτό που άξιζαν, φίλε. Αυτοί που φτιάξαν τα μικρά κόμματα και ευαγγελίστηκαν διάφορα πράγματα και στο τέλος αποδείχθηκαν λίγοι, πήραν αυτό που άξιζαν, να ξέρεις. Έτσι. Δεν μπορώ όμως, 21, να ζήσω μόνο κομιλιάς τώρα τα 40 χρόνια που με πρόσφερε η Νέα Δημοκρατία και ειδικά η οικογένεια. Ξέρει ο κόσμος, καταλαβαίνει φίλε, να ξέρεις. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Εύχομαι όμως αυτή η αρνητική εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων στη χώρα μας να μην φέρει αρνητικές εξελίξεις. Άλλο σου λέει είναι θετικό που φεύγουν αυτοί. Μπορεί να σου πει. Έτσι. Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι άλλοι που θα έρθουν, κατάλαβες. Εκεί είναι όλο το ζήτημα. Δημοκρατία έχουμε, ο λαός αποφασίζει. Βέβαια, 100%. Αποφασίζει. 100%. Έτσι, το θέμα είναι να μην έχουμε επιπτώσεις στην ομαδάρα μας. 100%. Τίποτα στη δημιουργία της νέας Τούμπας. Κανένας. Ακούστε με λίγο, γιατί υπάρχει μια φοβία. Ναι. Όποιος νομίζει ότι είναι τόσο ισχυρός ή δυνατός να τα βάλει με εκατομμύρια κόσμου, να τον ξαναβάλει σε μια διαδικασία κλοπής ή να ξαναγυρίσει το ποτάμι πίσω, πλανάτε πλάνη νυκτράν. Δεν είναι ο ίδιος ΠΑΟΚ που ήταν μερικά χρόνια πριν αδύναμος και οικονομικά και από πλευράς εμπειρίας. Δεν είναι ο ίδιος ΠΑΟΚ, είναι ένας άλλος ΠΑΟΚ. Όποιος τολμάει, έτσι θα τον έχουν μάλλον συμβουλέψει αυτόν που είναι να κυβερνήσει αύριο. Ότι εκεί πάνω υπάρχει μια τεράστια μερίδα ανθρώπων. Πρόσεξε πώς μιλάς, πρόσεξε πώς κινείσαι. Έτσι, τώρα αν θα κάνει τα κίνη με τον κουμπαρούλι του ή με τον αυτό να τα ξανακάνει όπως ήταν, θα μας βρουν μπροστά. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέω εγώ. Έτσι. Okay. Τώρα για την πόλη είπαμε, ό,τι έχει γράψει ο καθένας, τι ιστορία έχει, τι έχει πει για μας, για τον πρόεδρο, για την ομάδα, ο καθένας κουβαλάει μαζί του αυτά που έχει πει. Την ιστορία του, ποια είναι η ιστορία του, πού ανήκε, πού συμμετείχε, τι έχει κάνει, ο καθένας φίλε που συμμετέχει, έτσι, ξεκάθαρα, αυτά. Φιλιά, έγινε Κωστή μου, καλή σήμερα. Γεια σου Λάμπρο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε θυμίζοντας ότι κληρώνουμε σήμερα 5 υπέροχες φανέλες Σουφού ΠΑΟΚ Λάρνακας. Καταπληκτικές με τον double πάνω. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε και δεν πέφτει με τίποτα. Η διάθεσή μας και η τρέλα μας. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Αυτός κυρίες και κύριοι είναι ο Χρήστος Κιώσης. Αυτή είναι η ποιότητά του, το υπόβαθρό του. Το αγαπούμε, το λατρεύουμε. Έτσι θέλω να είσαι σε αυτά τα περιθώρια. Σε αυτό το level, μόνο mainstream παίζει η εκπομπή. Μόνο mainstream. Ω, Παναγιά μου! Τι είπα στην αρχή, τι είπε στην αρχή για τα ευρωβουλευτηλίκια, είπα. Περιμένω ένας από αυτούς που θα πάνε στην Ευρωβουλή και νοιάζονται τόσο πολύ για την πατρίδα, για την Ελλάδα, θέλουν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας έξω στο Ευρωκοινοβούλιο, να υπάρχει μια φωνή με παρησία, με καθαρότητα, με εντιμότητα κτλ. Μιλήσουν για τα συμφέροντα της χώρας μας. Περιμένω λοιπόν να πει ότι κρατάω από τα 25.000 το μήνα το ταλιράκι και όλα τα υπόλοιπα, κινητά, αυτοκίνητα, διαμερίσματα, εισιτήρια, αυτά, βάντες, γραμματείες, έτσι, αλλιώς τα κρατάω, όλα τα άλλα. Και το 20 από τα 25 το μοιράζω σε 20 οικογένειες που θα πάρουν από ένα χιλιάρικο. Για 4 χρόνια θα ταΐζω αυτές τις 20 οικογένειες. Άπορες, πολύτεκνες, εξαθλιωμένες, με προβλήματα σοβαρά, αυτό. Έναν περιμένω, μάγκα. Έναν. Με ρώτησε ένας στο μήνυμα πριν, και το διαβάζω κιόλας, ο Σταύρος, ο Μελίτης,
Εκεί πρέπει να πηγαίνει ο τόνος. Εσύ θα το έκανες, φίλε. Θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάω. Αλλά αν πήγαινα, ναι ρε, θα το έκανα. Ζούσα με 5 χιλιάρικα. Ζούσα. Ε, δεν θα ήταν ωραία μαγιά. Κι όσοι, αλήθεια στο λέω. Μάγκες, εγώ θέλω λοιπόν να σας πω ότι χαλάω την πιάτσα. Θα κρατήσω το ταλιράκι, ζω με τα 5 χιλιάρικα. Έτσι, θα βγάζω εκπομπές από τις Βρυξέλλες. Φίλε. Και το 20άρικο το μοιράζω στις οικογένειες. Σου απαντάω, φίλε μου, Μελίτη. Ναι, θα το έκανα λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να το μάθουμε ποτέ, βέβαια. Αλλά μη σας πω, δοκιμάστε με κάποια στιγμή. Για να δείτε αν θα το κάνω ή όχι. Αλλά να ξέρεις, θα το έκανα, φίλε. Λέμε τώρα. Ποτέ στην πολιτική. Ποτέ. Αυτά! Πάμε στις γραμμές, στις 3 περιμένουν. Ξαναλέω, σούφου πάω Κλάρνακα. Καταπληκτικά τη σερτ. Double 2019. Έτσι φεύγουμε από το μικρόφωνο και παθαίνει ένα σόκο ηχολήπτης. Ε, φίλε, κάτσε λίγο γιατί έχασα τον υπολογιστή. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Εδώ δεν ακούγουμε τίποτα, φίλε, έτσι. Δοχείο, τίποτα. Γεια σας. Έτσι, εδώ πρέπει να έρθω. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σε όλα τα σπουδάκια. Καλώς τον Θουβού. Και στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Αλήθεια μας. Κωστή, άκουσα Σαρλής και τέτοια και πήρα τηλέφωνο. Εντάξει, παιδιά, έχω κι εγώ μερικές αδυναμίες. Τι να κάνουμε. Παντρεμένος, αλλά Σαρλής, αλλά... Σαρλής Μόνικα είναι, παίζουν παράταση πάνω. Φίλε, είναι, εντάξει, ναι, καμπύλες. Είναι, Μόνικας, εντάξει, νομίζω ότι είναι... Άστα, είναι... Κερδίζει. Στην παράταση, με στον ξαφνικό θάνατο, κάνει, ναι, μια έτσι η Μόνικα και την εκτοπίζει. Και όπως λέμε στο χωριό μου, θηλυκό χωρίς καμπύλη, σαματάς χωρίς καμπύλη. Λοιπόν. Τώρα το βγάλα. Φίλε, να σου πω κάτι. Αυτό δεν γίνεται και σε Ιμπέτικο. Νομίζω είναι μια καταληξία. Θηλυκό χωρίς καμπύλη, καυγάς χωρίς καμπύλη. Καυγάς χωρίς καμπύλη, θηλυκό χωρίς καντήλη. Θα το δάψω το φυτίλι, θα ανάψω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι για... Σουμουσούρε! Έτσι, εδώ δεν κεντρικά. Εδώ, φίλε, λοιπόν, είναι! Με πουλάμε τρέλα. Θέλω να πω την άποψή μου λίγο, ναι, για αυτά που γίνονται γύρω μας, γιατί είχαμε μια μέρα χτες διαφορετική από όλες τις άλλες. Και νύχτα, τώρα ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά. Ναι. Απλά αυτό είναι δική μου άποψη φυσικά και... Άλλη μόνο. Άλλη, ναι, μόνο. Θεωρώ ότι ο κόσμος μετά από 40 χρόνια νουδού Πασόκ, Πασόκ νουδού, ναι, κουράστηκε, είπε ότι φτάνει πια. Ναι. Φτάνει. Δώσαν μια ευκαιρία σε έναν νέο, ναι, άνθρωπο που πίστευαν. Μήπως και αυτό. Γιατί, ναι, και εγώ, να πω στην αρχή, ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Καλά να πάθεις. Ναι. Εντάξει, όχι, ναι, αυτό, ναι, ότι μια ελπίδα ότι θα σκίσω τα μνημόνια, ότι οι άλλοι σας φέρανε εδώ ότι πέρα που σας φέρανε. Κάτι διαφορετικό. Ναι. Πρώτη φορά αριστερά και τα λοιπά. Ναι. Όχι μία από τα ίδια. Δεν ξέρω, απλά θέλω να πω ότι. Θα σου πω κάτι. Είναι μία από τα ίδια πάνω κάτω. Για μένα όταν, είναι μία από τα ίδια. Όταν τους μεν και τους δε τους ξέρεις τόσα χρόνια και σε έχουν φέρει σε ένα σημείο και έρχεται ο άλλος και σου λέει: εγώ σου δίνω ελπίδα ότι θα κάνω κάτι άλλο. Και είναι χειρότερος ακόμα, γιατί αυτός δεν είχε ούτε ιερό ούτε όσιο. Έτσι, και σε θέματα άλλα όπως ήταν το Σκοπιανό. Όταν έχετε λοιπόν αυτή τεράστια απογοήτηση, τι περιμένει ότι ο κόσμος θα τον ψηφίσει πάλι? Κωστή, και το μεγαλύτερο του έγκλημα είναι που ξαναοδηγεί σε καταστάσεις τέτοιες. Έτσι. Κοίτα, όσον αφορά για το Σκοπιανό, γιατί είμαι κάθετος, δεν συμφωνούσα με τίποτα, το ξέρεις. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν οι άλλοι να θα κάνουν διαφορετικό. Δεν έχει σημασία αυτό. Όπως επίσης έχουμε πει αυτός, ότι έτσι, δεν είναι μόνο η δική του ευθύνη, έτσι, δεν είναι αυτός μόνο. Είναι χρόνια, δηλαδή, σέρνεται το θέμα, απλά αυτός ήρθε και έβαλε την ταφόπλακα. Ναι. Να πω και το άλλο. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα, επειδή άνοιξε λίγο αυτό το θέμα, μπορούσε με ένα άρθρο να ζητήσει να γίνει, να πάει στα 3/5. Δεν το έκανε. Δηλαδή, να πω ότι όχι ότι είναι μόνο αυτός. Όλοι τους είναι. Για μένα αυτό λέω είναι ίδιο. Μα όλοι αυτοί το συντήρησαν το θέμα τόσα χρόνια. Το έχουμε πει. Δεν ήταν μόνο ο Τσίπρας, να πούμε, και η παρέα του. Ναι, τέλος πάντων. Απλά αυτός ήρθε και έβαλε. Αυτός ήρθε και έβαλε, φίλε, την ταφόπλακα. Κατάλαβες. Εντάξει, ναι, για μένα είναι το ίδιο. Για μένα είναι ίδιο με τους άλλους. Δεν αλλάζει κάτι. Εγώ ψήφιζα τα τελευταία. Είμαι 42 χρονών. Από το 4 ψηφίζω μικρά κόμματα μόνο. Και όποιος κάνει κολοτούμπες, δεν ξαναψηφίζω. Απλά. Ξεκάθαρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα μικρό κόμμα που ψήφισα και δεν ξαναψηφίζω μικρό κόμμα. Όταν ήταν ένα μικρό κόμμα με πολύ παλαιό κόμμα μέσα.
όμως. Δεν είναι. Έτσι, δηλαδή ξαφνικά δεν βρέθηκαν όλοι αυτοί οι αριστεροί. Ήταν θέλω μέσα, να πω τέλος... κάτι άλλο. Ναι. Θέλω να πω κάτι άλλο για να ολοκληρώσω. Να μην κρατώ τη γραμμή τζάμπα. Βάλε και γιόλος 500 και τις φανέλες. Θέλω να μην νομίζουν ο κύριος Μητσοτάκης και οι λοιποί από τη Νέα Δημοκρατία να μην νομίζουν ότι επειδή ο κόσμος γύρισε την πλάτη στο Τσίπρα, γυρνάμε στα παλιά. Ακριβώς αυτό είπα. Κύριε Μητσοτάκη και οι υπόλοιποι, να ξέρετε, τα κουκιά έχουν τελειώσει. Όποιος δεν κάνει τη δουλειά σωστά, όποιος και να είναι, δεν με ενδιαφέρει. Ακριβώς. Δεν κοιτάω χρώματα. Μη διανοηθείτε κόμματα, λοιπόν, μη διανοηθείτε. Ούτε χρώματα, ούτε κόμματα. Ακριβώς. Κοιτάω τη χώρα μου. Αυτό ακριβώς. Μην νομίζετε μόνο μια κουβέντα. Μην νομίζετε ότι αν τα κάνετε σαν τα μούτρα των προηγούμενων, θα σας ανεχόμαστε για άλλα 15 ακριβώς. χρόνια όλους σας. Αυτό ισχύει για όλους. Τελειώσατε. Όπως επίσης, όλοι. Κάτι σημαντικό. Μην νομίζετε ότι επειδή ο άλλος καταποντίστηκε και έφαγε τέτοια, να μην πω τώρα, ότι είναι μια ψήφος επιδοκιμασίας δική σου τόσο όσο όχι αποδοκιμασία δική σου. Δηλαδή, εσύ δεν έκανες κάτι, απλά περίμενες. Φρόντισε έκανε, λοιπόν... Φρόντισε να μην κάνει δύο μεγάλα λάθη. Ακριβώς. Φρόντισε λοιπόν... Πρόκειται να είναι προσεκτικός. Φρόντισε όταν θα έρθεις... Να σεβαστείς πράγματα και καταστάσεις. Μην νομίζω ότι σε αγάπησε ξαφνικά. Απλά ο άλλος τα έκανε τόσο μαντάρα, έτσι, πούλησε τόσο ψέμα, ναι. που περίμενες απλά. Και ήταν ένα επόμενο. Με τόσα λάθη που έκανε ο άλλος, με τόσα εγκλήματα, με τόσα σφάλματα, με τόσο ψέμα. Ήταν επόμενο. Να ξέρουν όμως ότι αν δεν κάνουν τα πράγματα σωστά, θα πάρει άλλος την ευκαιρία μετά. Έτσι είναι. Απλά πράγματα. Να το ξέρουν, να μην νομίζουν ότι έχουν απλά. Δέσει το γάιδαρο. Βοηθήστε το λίγο τον Κοσμάκη. Να πάρει λίγο μια ανάσα, να φύγει λοιπόν, από την κατάθλιψη. Έλα να πω και ένα ανεκδοτάκι για να κλείσω. Ρίχτω. Τακ, τακ. Λοιπόν, είναι τρεις θεόσκληροι καουμπόιδες εκεί στο Far West και συζητάνε για τη σκληρότητά τους. Ναι. Λέει ο πρώτος, λέει, περπατούσα προχτές, λέει, στο μονοπάτι, λέει, του θανάτου, πετάγεται, λέει, κάτω από μια κοτρώνα, λέει, ένα σκορταλία 4 μέτρα, τον πιάνω, λέει, τον κόβω το κεφάλι, λέει, πήρε το δηλητήριο, ξερύψασα. Λέει ο δεύτερος. Εγώ λέει βρίσκω λέει ένα, εκεί που πήγα να κυνηγούσα κάτι άλλο να πιάσω και αυτά με το λάθος, βγαίνει ένα σταύρος 2,5 μέτρα λέει, τον πιάνω τα κέρατα, του κάνω λέει κάτι βούρλες, έκανα λέει σουβλιστό λέει. Ο τρίτος δεν μίλησε. Ανακάτευε τα κάρβουνα με το λιλίτ. Αν να χαθείς. Αν να χαθείς. Γεια. Το δίκανο. Το δίκανο. Φιλιά. Φουρά. Φουρά. Α, τους είδαμε για αυτούς. Εντάξει. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε Χριστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο. Καλώς τον. Ζουμουσού αδερφέ. Κατακή, αυτό γίνεται. Βάλε με σκληρός, μην πάρουμε φορά και ξεχάσουμε. Μπράβο. 283. 283. Χριστή, ναι. Για μένα πρέπει στη Θεσσαλονίκη, τώρα θα μετρηθούμε να δούμε ποιοι γνωρίζουν την κατάσταση της πόλης. Αυτοί κάναν μια επιλογή. Στην Αθήνα είναι δεδομένη, ξέρεις, κατεβαίνουν, κατέβασε τον Ανεψιό, κατέβηκε ο ίδιος. Εκεί δεν έχουν πρόβλημα. Εδώ ποντάρανε στο ότι θα πάρουμε αυτούς που δεν είναι υπαοξίδες. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο. Εγώ έτσι το βλέπω. Αυτή κάνα μια επιλογή. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Τι να πούμε, ότι είναι διαφορετικά. Και να μπορέσουν όσα περισσότερα εμπόδια μπορέσουν να βάλουν μετά για το γήπεδο. Αυτά που τραβήξανε οι άλλοι γιατί δεν προσέξανε, να μην τα τραβήξουμε εμείς, ούτε μία στο εκατομμύριο. Έτσι. Έχουν συγνώσει οι φύλακες. Κανένας δεν θα πάει τυφλοσούρτη. Άστο. Άστο. Έχει, ο κόσμος ξέρει. Δεν χρειάζεται. Όλοι, δεν χρειάζεται. Όλοι αυτοί έχουν τη διαδρομή τους, έχουν δείξει μα με τη φανέλη που πηγαίναμε και εισαγγελίες και πολιτικοί. Ακριβώς. Που αυτά μα τα κάναμε εμείς φίλοι, θα μας είχαν κρεμάσει οι κουδούνια στο λευκό του πύργο, έτσι. Όλοι. Ο καθένας... Εισαγγελίες και πολιτικοί με φανέλες του... στην Κωνσταντινούπολη και δεν συμμαζεύεται. Επειδή κανένας δεν ήρθε χθες από τον πλανήτη Πλούτονα, προσγειώθηκε στη γη και είναι. Έχει μηδενικό παρελθόν. Κανένας όμως. Ο καθένας έχει το παρελθόν του. Και δεν το λέμε μόνο για δημάρχους υποψήφιους, για νομάρχες, για περιφερειάρχες, για πρωθυπουργούς. Για... Ο καθένας, φίλε. Έχει το παρελθόν. Τέλειωσε. Ό,τι έχεις κάνει στη ζωή σου, τι είσαι, έχει γράψει αυτό η πορεία σου. Λοιπόν, αυτό. Τι άλλο να λέμε τώρα δηλαδή. Τι θέλετε να πούμε. Όπως επίσης αποδοκιμάστηκαν και τα μικρά κόμματα που. Θολό ήταν το τοπίο, θολή η άποψή τους, μία έτσι, μία αλλιώς, μία παραλλιώς. Έτσι, αποδοκιμάστηκε αυτό, είναι ξεκάθαρο. Ο Καμένος, ο Λεβέντης, το ποτάμι, δηλαδή εκεί που νόμιζαν ότι κάτι είναι. Δεν είναι.
Μερικοί νομίζω θα είναι πατηρίτσες σε ψαΐ. Ξεκάθαρο. Όπως επίσης είναι ήττα για τη Χρυσή Αυγή το ότι έχει χάσει τόσο κόσμο. Κάτι σημαίνει αυτό, έτσι. Είναι κάτι για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη, πώς να το πω τώρα, να το πω κόμμα, ξέρω εγώ. Κάτι σημαίνει αυτό, ότι ο κόσμος πήγε αλλού. Πήγε αλλού. Ο κόσμος άμα δει κάτι παράξενο οτιδήποτε, εγώ πιστεύω εκφράζεται και έχει και λάθος στο κριτήριο. Όπως λοιπόν πανηγυρίζετε όταν παίρνετε ψήφους, έτσι να καθίσετε και κάτω να δείτε τι κάνατε λάθος και δεν πήρατε αυτούς τους ψήφους. Όχι μόνο ο κυρίαρχος λαός, έτσι, αλλά και ο λαός εκεί που σε τιμωρεί, να δει γιατί. Για με πες... ένα ταλιράκι κάνει ζωάρα, φίλε, όχι ζωή, ζωάρα. Φίλε, αλλά δεν το κάνει κανένας από αυτούς. Κανένας. Μα μου γράψε ο άλλος. Εσύ λέει, το έκανες. Φίλε, μακάρι να μπορούσα να στο αποδείξω. Έτσι ακριβώς, έχουμε ζήσει με πολύ λιγότερα, φίλε. Κάνε σοβαρολογίες, τι λες τώρα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Έγινε ρε Κωστή, τα αδέρφη, γιατί πάω καλά από αύριο, φίλε. Φιλιά. Φιλιά, σήμερα ήταν διαφορετική ημέρα, το καταλαβαίνετε. Δεν είμαστε όντα που ζούμε κάπου αλλού. Μας απασχολούν αυτά. Τα είδατε, τα αθλητικά, βλέπετε τι γίνεται. Καμία ανησυχία. Καμία ανησυχία. Δουλεύουν, ο τεχνικός διευθυντής δουλεύει για να έρθουν παίκτες πανάξιοι για να στελεχώσουν την ομάδα έτοιμοι, πρωτοκλασάτοι. Για να μπούμε στους ομίλους του Champions League. Θα τα πούμε αυτά από αύριο που θα έχουμε να λέμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Μάρκος από Λιούπολη, Αθήνα. Γεια σου ρε φίλε. Τι κάνουμε καλά. Σαν City. Για πες. Πώς γίνεται πάντα μετά το Σεραίο να βγαίνω πάντα. Έχετε παράδοση, ε. Τηλεπάθεια, ξέρεις, τηλεπάθεια. Για πες λοιπόν. Θα μου λείψετε πάντως που θα κάνετε τη γιορτούλα και θα μπορώ να έρθω. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δύσκολα, είναι και καθημερινή. Σε ευχαριστώ πάντως. Μόνο και που ναι, το λες. Σίγουρα θα ερχόμουν. Εντάξει, θα κάνουμε. Θα ξανακάνουμε. Θα βρούμε και μια άλλη ημερομηνία. Τώρα αφού βρήκαμε το... Σαββάτο, ξέρεις. Εντάξει, τώρα δεν το κάναμε Σαββατοκύριακο επειδή πολλοίς κόσμος φεύγει Χαλκιδική. Οι διακοπές έχουν περιοριστεί σε αυθημερών ή σε διημεράκια. Οπότε είναι αρχές Ιουνίου. Αρκετός κόσμος θα λείπει. Γι' αυτό το κάναμε Δευτέρα. Και στο μαγαζί δύσκολο να ζητούσαμε τον όμιλο το ξέρω, Σάββατο, μέρες, γιατί ναι. Θα σου πει ο άλλος φίλε, είμαι γεμάτος. Δεν ξέρουμε και πόσοι κόσμος θα έρθει, δηλαδή θα έρθουν 50, θα έρθουν 100, 200, ούτε ξέρουμε. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το προσδιορίζεις. Θα έρθει πολύς κόσμος, θα έρθει πολύς κόσμος. Κοίταξε, το ότι σε ακούει κάποιος, το ότι σε ακούει, ναι. Έχω κερδίσει την μπλούζα του Ανόβερου, αλλά τώρα ξέρεις από Αθήνα δύσκολα. Θα στείλεις έναν φίλο δικό σου, ξάδερφο, γνωστό. Αν το καλοκαίρι δεν τρέχει τίποτα, το όνομα. Νωρίτερα δεν υπάρχει κάποιος να έρθει να την παραλάβει. Κάποιος φίλος εδώ, κάποιος γνωστός, κάποιος γείτονας, κάποιος. Δεν έχεις κάποιον εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν έχω εδώ πέρα. Όχι, αυτός μόνο αν έρθουν καλοκαίρι κάποιοι που μπορούν να έρθουν. Ωραία. Καλοκαίρι. Αλλιώς, εδώ είναι. Αλλιώς αποσεμιτεύει που θα πηγαίνω εγώ στους αγώνες μετά. Αυτό. Τι ωραία. Εδώ δεν. Δε... Έτσι δεν είναι. Εδώ είναι η φανέλα σου, δεν δίνεται. Αυτό σου λέω. Μην ξεχάσετε, δηλαδή στο λέω να την ξέρει ότι άμα τις έχεις δώσει τελευταία που είναι Μάρκος 166 από Αθήνα. Δεν θα δοθεί αλλού. Στους αγώνες πηγαίνω πάνω στα τέρμπις, τα μεγάλες. Εδώ θα είναι και δεν θα δοθεί. Σας περιμένουν αυτά που έχετε. Αν σε πετύχω, όποιον πετύχω. Βεβαίως. Εμένα δεν θα με πετύχεις εύκολα γιατί είμαι πολύ γρήγορος, πασαλίβομαι και με λάδια και ξεκλειστράω. Είμαι αδυνατούλης. Θα πετύχω σένα στην 5 απ' έξω. Στην 5 απ' έξω. Μπορεί στην 5, στην 1, στην άνουμε, εντάξει. Ωραία. Τι, κάτω τι λέει, τι λέει ο κόσμος φίλε για το εκεί που είσαι μέσα σε Ηλιούπολη, είναι τι περιοχή, κυρίως Γαύρη ή Βάζελη. Ναι, εντάξει, ναι, κυρίως ναι, αλλά όλοι είναι, δεν είναι, όλες ναι. Ομάδες, αλλά μην νομίζεις, έχει πολλούς παγουτζίδες. Αυτό το ξέρω φίλε. Έχει πάνω από 10-20 άτομα. Αυτό το γνωρίζω. Έχουμε και εκεί. Μάλιστα. Είμαι και κάτω και στο Σύνδος, στο Πανελλήνιο και κάθε Παρασκευή πάμε κάτω και αράζουμε. Μπράβο. Και καθόμαστε εκεί πέρα και να δείτε το Ομόνια. Στην Ομόνια. Ναι, βέβαια, Ομόνια. Ναι. Βέβαια. Ιστορικό σύνδεσμο με πολλού αγώνε. Ναι, βέβαια. Ωραία. Σε φιλό, Μάρκο. Σε χαιρετώ. Ναι. Θα με βάλει για τι μπλούζες τις επόμενες. Να σε βάλω. Για τη Λάρνακα. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. 166, Μάρκο. 166. Έγινε, Μάρκο. Φιλιά. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή μέρα, καλή συνέχεια. Πάμε. Δύο γραμμέ ακόμα και τέλο. Να μην φάμε ώρα από τα παιδιά που έπονται. Καλημέρα σα, ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το Γαϊδουράγκαθο. Γεια σου Παύλε. Παύλος 988. Έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την μπλούζα. Και εσένα και τα παιδιά του Ανόβερου. Ανόβερο κέρδισε έτσι. Πέρασες από Αγγελική. Παρέλαβες. Ναι, ναι. Τέλεια. Τέλεια. Γι' αυτό τις έχουμε τις μπλούζες για να τις κληρώνουμε. Και κάτι ακόμα. Έτσι.
αν είχε λίγο χιούμορ ο... Ποιος ο Κολύμπης, θα βάλει το σταυρώστε με, σταυρώστε με τις... Την Ευσαρή. Πάω και, πάω και. Είδες και ο πελάτης μου λέει ΠΑΟΚ. Πες μου. ΠΑΟΚ, ναι. ΠΑΟΚ, στάδιο. Where? Τι? ΠΑΟΚ Stadium, ΠΑΟΚ. Α, ΠΑΟΚ Stadium. Yes. Αγώ, τι φι... yes. Αυτό το ορτή πιθανότητες είχαμε. Από και παρέλαβα από Μακεδονία πολλά σαν τότε με το radio. ΠΑΟΚ Stadium, where are you from? Where are you from? Where are you from? Belgium. 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 Well, από Βέλγιο και ξέρουν... Τσούμπα Ακπομ, Τσούμπα Ακπομ, χαρίσεις και τα λοιπά. Μιλάω μόνο λίγο ελληνικά. Μιλάει και λίγο ελληνικά. Μπράβο. Μπράβο. Και πού θα πας? Το γήπεδο της Τούμπας, να δεις στο ναό για προσκύνημα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, Κωστή. Τι πιθανότητες, φίλε, στο στοίχημα. Να πάρεις πελάτη, να πάρεις πελάτη με τα τσαρόντα, ένα πίνε πέντε, αλλά να πηγαίνει και στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν υπάρχει αυτό, φίλε. Σου μου σου, αδερφέ μου. Και κλείσει από το Μακεδονία Παλάς. Αυτό, φίλε. Έβολα, φιλιά, φιλιά. Τι ωραία, φίλε. Πες τον Ιχολίτη να βάλει το τραγούδι. Φιλιά. Πάμε, τελευταία γραμμή. Τελευταία γραμμή. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Αγαπημένο μου Κωστή, είναι ο μόνος τρόπος για να σου πω καλημέρα. Τι ωραία, ο Θανάσης από την Καβάλα είμαι. Ο Θανάσης? Από την Καβάλα. Έλα ρε Καβαλιώτη. Έλα ρε, πού είσαι ρε Θανάση. Πήρα να έρθουμε τις καλημέρες μας στο φίλο μας τον Γρηγόρη τον Paper. Όχι ρε τον Paper. Τι έχει πάθει. Τι τραβάει στα τραπέζια στη Λαδόκολα ο φίλος ο Γρηγόρης, ο Paper. Εγώ μια καλημέρα, μια καλή εβδομάδα. Αγόρι μου. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Όλα να πάνε καλά. Αυτό μόνο. Αυτά. Ζούμου σου, Θανασάρα μου. Δεν ξέρω τι κλήρωση έχεις. Αν είναι, χρησιμοποίησε το νούμερό μου και δώσ' το σε κάποιον άνθρωπο που το έχει ανάγκη, που είναι καλύτερα. Να σε καλά, Θανασάρα. Να σε καλά, καλό δρόμο, φιλιά, 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 φιλιά. Στα παιδιά, στους φαρμακάδες που λέω εγώ, δεν το λέω υποτιμητικά γιατί και ο αδερφούλης μου εκεί είναι, που κάνουν χιλιόμετρα κάθε μέρα, χιλιόμετρα. Έτσι και για να είναι, έτσι το κάνουν Θεσσαλονίκη. Δεν πέφτει με τίποτα. Η διάθεση, η ενέργεια, το πάθος, η τρέλα μας, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, ναι και το άλλο, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, μαέστρο. Τι μου βγάζει εδώ, sorry, we're having trouble getting your pages back. Έχουμε πρόβλημα με το αυτό, χάθηκε το ίντερνετ. Μάλιστα. Άρα, όσοι στείλετε μήνυμα, αύριο τα 5 μπλουζάκια, μαζί με τους 1, 2, 3, 4, 5, 6 από το τηλέφωνο, γιατί μου βγάζει εδώ πέρα, φίλε είναι για σας. Μου έχει βγάλει ένα αρκουδάκι εδώ πέρα και κάτι κίτρινα αυτά, κάτι ραδιενέργειες. Τι γίνεται, χάθηκε, αύριο παιδιά, αύριο. Φτάνω δεύτερη ώρα στο τελείωμα. Μην ξεχνάτε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή 705-750. Καταπληκτικό μέρος για να φάτε τα ωραιότερα κρεατικά στην πόλη. Σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο. Μην ξεχνάτε. Κλιμάρτ 917-646. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα, VRV. Εκεί αυτός γνωρίζει, αυτός είναι ο ειδικός. Αυτός θα σας περάσει το μηχάνημα εκεί που πρέπει. Την ώρα που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει. Γνωρίζει όσο κανένας άλλος τι και πώς. Και φυσικά φοροπρόβλεψη 22-50-02. Ό,τι θέμα έχετε που αφορά στο πόθεν έσχες, που αφορά στα χρέη σας, στα δάνεια, στο περιουσιολόγιο, αυτός ξέρει και γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια τώρα, 25 χρόνια, ο Γιώργος Μουτσιάνας και η... συνεργάτες του στη Βενιζέλου 50 έναντι παλαιού δημαρχείου. Και ξέρει αυτός. Μπείτε και στο foroproblems.gr για να δείτε. Τέλος, καλωσορίζουμε από σήμερα και πάλι στην παρέα μας τον παντοτινό χορηγό που αφορά στην Τέντα, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011, μπαμπάς και υιός, Καλαμαριά, Πολύχνη Χαλκιδική, δεν υπάρχει άλλος τόσο δυνατός στην Τέντα, μισό αιώνα τώρα, στην Τέντα, στην Πέρκολα, στην Αντιενεμική Ζελατίνα,
Βάζετε το μαραφέτη, βάζετε το, τα καλύτερα τεντόπανα και τα έχετε μια ζωή. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, Τέντα Home. Θα πούμε περισσότερα τις προσεχείς ημέρες. Θα δώσουμε και δώρο μια τέντα στον κόσμο. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.